Απόκριφα πράγματα. Μυστικιστικά. Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε. Τρόικα και σήμερα εδώ σε 107,4. Λίμπερο. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Φωστά. Με ειδήσεις, με σχόλια, με ρεπορτάζ. Θα πούμε και τρίτη σήμερα. Πιο βαθιά, έτσι, τα αγωνιστικά σήμερα. 2 Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνιος, τελειώ. Εντάξει. Μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο τελειώσαμε. Είναι και τριήμερο του Αγίου Πνευματός. Δεν έχω ιδέα. Επιτέλους να κάτσουμε λίγο. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας και πάλι στην πρώτη ώρα Ότο Καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις ανοπείο βαφείο ανταλλακτικά, ό,τι καλύτερο για έναν υπεύθυνο έλεγχο πριν από μια μετακίνηση και εν ώψη βέβαια τριημέρου, εννοείται, με αυτοκίνητο αντικατάστασης, με 3 καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρίας, Εσπερίων 19 Παλαιά Συμμαχική Οδός Ωραιοκάστρου και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη και φυσικά στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Η Ντερβέντεν είναι μαζί μας, επίσημος χορηγός της Super League, κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, τεράστια γκάμα παιχνιδιών, Κώστα, σε καζίνο και live καζίνο και φυσικά πολλές επιλογές πλέον και στο στοίχημα. Ξεκινάει και η Ελλάδα, θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες και η Premier League και η Serie A. Γενικότερα θα έχουμε και θα έχετε επιλογές. Η Ντερβέντεν λοιπόν με τις κορυφαίες αποδόσεις, σας είπα χθες επιδερμικά λίγο τις αποδόσεις για τα play-off της Super League, σας ενημερώσω για τα play-out. Έχω καταλήξει πάντως, Κώστα, σε μια ρισκαδόρικη τριάδα. Διπλό όφι. Διπλό όφι. Διπλό Παναθηναϊκός. Διπλό Παναθηναϊκός. Άσο ΠΑΟΚ. Και διπλό ΠΑΟΚ. 5-5-25 επί 2-50. Βάλε 10 ευρώ. Πόσο δίνει ο Ολυμπιακός. 2-95. Ολυμπιακός. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Όχι, πρέπει να δίνει στο 3,5-4. Δεν χάνεται. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν χάνεται. Αλλά φαβορεί ο ΠΑΟΚ με απόδοση κοντά στις 2 μονάδες. 2 και κάτι, 2 παρακάτι. Ωραία, άρα χ. Γύρω στο 4-5 ο Παναθηναϊκός και γύρω στο 4-5 και όφι. Άσχημα. Μια χαρά. Μια λοιπόν, χαρά. Θα δώσουμε γυαλί σήμερα, λέει ο Κώστα. Τρίτη. Θα δώσουμε γυαλί. Εφεύγει ενώ το ονοματεπώνυμό σας, οπωσδήποτε θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου 65 ευρώ από τα Opticon Express. Το μήνυμά σας αν θέλετε ή αν δεν θέλετε και το στέλνετε στο 54222 FM και ενώ ξαναλέω ονοματεπώνυμο αν θέλετε κάποιο σχόλιο και το στέλνετε στο 54222 χρέωση 0,62 λεπτά του ευρώ μόνο ανά SMS είναι μέσα και ο ΦΠΑ. Και πάρα πολύ ωραία. Μαρμαρίδης. Μαρμαρίδης.gr να δείτε online τις μεγάλες προσφορές κάθε εβδομάδα. Η κορυφαία ελληνική εταιρεία επίπλων. Εντάξει, με δεκαετίες στο χώρο και με καλύτερη διαφήμιση νομίζω τους πελάτες του Μαρμαρίδη. Νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική, χωρίς προκαταβολή και κατάστημα Τζιμισκή και κατάστημα εκτός Θεσσαλονίκης όπως βγαίνουμε για να πάμε στην Καβάλα. Καταστήματα και στην Αθήνα και ξαναλέω μαρμαρίδης.gr για να ψωνίσετε online με δωρεάν παράδοση σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και ένα μήνα φυσικά χαλάρωσης. Αν έχει... Ένα μήνα, τουλάχιστον ένα μήνα. Καλά, άμα πάμε μετά σε καμιά ντουλάπα και για το δωμάτιό σου, μωρό μου, με ολόσωμο καθρέφτη. Δεν σου μιλάω για γωνιακό, πάμε για δίμηνο. Γωνιακό καναπέ και καινούργιο τραπεζάκι. Αποθηκευτικό χώρο από κάτω. Η μαμά να το εγκρίνει. Η μαμά. Και άμα το εγκρίνει και η μαμά, πάμε για δίμηνο full. Γενικότερα, παιδιά, ό,τι έχει αποθηκευτικό χώρο είναι συν. Ναι, ναι, εννοείται. Να ξέρετε. Να βάλουμε τα κουτιά από κάτω, τα πράγματά σου και τα λοιπά. Τις ιδέες που μαζεύεις τις εφημερίδες. Ναι, ναι, τι τα κρατάς όλα αυτά και ποιος ασχολείται και τα λοιπά. Λοιπόν, είμαστε live και στο Facebook το προσωπικό μας. Στέριο, για να σε δείξω λίγο. Τακ, να ο Στέριος. Τακ, να και το στούντιο το πολύ ωραίο. Χρήστο, δεν σε δείχνει η οθόνη. Συγγνώμη, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε. Τρίτη. Ποδόσφαιρο. Σάββατο. Άρης Ολέ και πάω κολέ. Και Κυριακή το. Ηρακλής. Ηρακλής, δεν ξέρω τι κάνετε. Παίζετε, σταματήσανε. Καλό καλησπέρι. Αύριο θα ξεκαθαρίσει. σύντομα θα ξεκαθαρίσει που λένε. Η κατάσταση. Δεν υπάρχει Παπαγραμμίδης. Δεν υπάρχει Παπαγραμμίδης. Υπάρχει κάτι, αλλά. Πες το μας, ρε φίλε, τι υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν είναι επί της παρούσης για να τα δημοσιοποιήσουμε, γιατί εμείς δεν είμαστε του δόγματος. Α, το ξέρω και να το πω και να κάνω το μάγκα κτλ.
έτσι, και να ξεσηκώσω τον κόσμο και μετά να λέει ο κόσμος, εσείς οι ΑΕΡΔΕ χαλάσατε τη δουλειά, ή μετά το ξέρατε και δεν το είπατε κτλ. Anyway, λοιπόν, μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι τα For All κλείνουν 7 χρόνια. Ανταποδίδουν με ένα μεγάλο διαγωνισμό και 50 τεράστια δώρα. Και βεβαίως πρέπει να συμμετέχετε στο διαγωνισμό αυτό, και λέμε πρέπει γιατί είναι τα δώρα εκπληκτικά, εκπληκτικά. Και πώς θα συμμετέχετε? Με οποιαδήποτε αγορά παγωτό από τα For All, επώνυμο προϊόντων energy drink, energy coffee, αναψυκτικών, φυσικά με το μεγαλύτερο ρόφημα, το καλύτερο ρόφημα καφέ της πόλης, και μεγαλύτερο γιατί έχει και ένα XL, ένα ποτήρι σαν το χρύσανθο, Baroness Arabica 100%, κερδίζετε κουπόνι συμμετοχής και διεκδικείτε μια θέση ανάμεσα στους 50 μεγάλους τυχερούς. Όσα προϊόντα πάρετε, τόσα κουπόνια δικαιούστε. Τα παίρνετε από το ταμείο τα κουπόνια. Επειδή ένας φίλος με ρώτησε χθες, πας παίρνεις τον καφέ σου και νερό τζαμπουά, έτσι, τζαμπουίτα, με το For All. Παίρνεις τον καφέ, παίρνεις και ένα κουπόνι για το διαγωνισμό. Και όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες, forallstores.gr με 4 μπροστά, έτσι. Forallstores.gr. Και τα δώρα είναι ένα Peugeot 208 καινούριο, αυτοκίνητο της χρονιάς. Τρομερά πράγματα. 7 σκούτερ ηλεκτρικά, 7 ποδήλατα Peugeot, 7 κινητά Apple iPhone, χρειάζομαι ένα για το δικό μου, πάλιος η αλήθεια είναι, 7 PlayStation 4, αυτό έχω εντάξει, Nikon DSLR, φωτογραφική μηχανή, εκπληκτική. 5 μήνες γλιτώνεις τα πάντα. Με Nikon, μπα όχι, δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται. Κουζινομηχανή πήρα, τώρα νομίζω ότι διάδρομος γυμναστικής τώρα θα ήταν πεντάμινο. Ωραία. Λοιπόν, 7 GoPro Hair 7, που είναι φοβερές μηχανές δράσης για όσους ξέρουν, κάμερες, έτσι, αυτές που βάζεις στο ποδήλατο, στο αυτοκίνητο, στο κράνος, και καταγράφεις τις περιπέτειές σου στεριό. Και 7 τριήμερα στο πήλιο. Ω, τελειώσαμε. 3 μήνες ανακούφισης. Για περισσότερες πληροφορίες, είπαμε, με τα δώρα και για το διαγωνισμό, forallstores.gr. Μόνο στα For All. Έχουμε Κώστα Ντόπες του Μέλο Φερέιρα στους Έλληνες διαιτητές. Ενώ σε play-off και play-out. Μισό λεπτό λίγο να... Όχι ρε, κόπηκε. Θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Μισό λεπτό να δείξω ποιος μπήκε. Θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Είπε λοιπόν ο Μέλο Φερέιρα στους Έλληνες διαιτητές να είστε δυνατοί. Να είστε. Να πιστεύετε στους εαυτούς σας. Κυρίως. Και να τηρείτε τους κανονισμούς. Μην διστάσετε να πάρετε μη δημοφιλείς αποφάσεις. Είστε οι καλύτεροι. Πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ δηλαδή εννοεί. Είστε οι καλύτεροι Έλληνες διαιτητές, ρε φίλε. Και γι' αυτό βρίσκεστε στη Super League. Τι να πει. Αποδείξτε ότι αξίζετε να βρίσκεστε εδώ. Είπε ο Μέλο Φερέιρα. Από κάτω φαντάζομαι αποθέωση. Είσαι η ελπίδα μας, εσύ. Καταρχήν υπάρχει ακόμη Περέιρα. Να μην υπάρχει, πλάνα, μια χαρά δουλειά κάνει. Πω. Αξιοκρατικός, αυτά, κύριος, δικαιώματα δεν δίνει, μια χαρά γιατί. Μήπως είπε τι να κάνουν σε περίπτωση πίεσης των μπαλακίων τους. Δεν ξέρω. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Να κάνει. Διαψεύστηκε. Κάνεις λάθος. Δεν είπε ο. Δεν διαψεύστηκε. Δεν το υποστήριξαν στην. Στην απολογία. Όχι, κάνεις λάθος, υπήρχε. Το χαστούκι δεν το χαστούκι. Χειροδικία δεν είναι. Χειροδικία είπε, δεν με χτύπησε, απλά με έβρισε. Και τιμωρήθηκε. Είναι στην έφεση. Έχει τιμωρηθεί πρωτόδικα με κεκλεισμένο το θυρών σε παιχνίδια που γίνονται κεκλεισμένο το θυρών. Ναι. Τρία πουλάκια κάθονται. Και 8 μήνες μακριά τα γήπεδα. 6. 8. 8 νομίζω. Ναι, 8. Θα γίνει 3 τώρα. Το καλοκαίρι τώρα. 3 είναι ημερολογιακά. Από Σεπτέμβριο πάλι μαζί. Έλα τώρα, εντάξει. Μελισάν. Έλα να πιεστούμε, darling. Έτσι. Αυτά είναι τα ωραία. Και μετά βγήκε ο. Και είπε, με πήραν τηλέφωνο. Ποιο άραγε τον πήρε τον Πορτογάλο τηλέφωνο. Τον Πορτογάλο, ε. Τον Πορτογάλο, δηλαδή ποιο μπορεί να τον πήρε τηλέφωνο. Ο Ρούι Κώστα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Ο Φερέιρα. Ο Φερέιρα. Εννοείται. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Λοιπόν, το καλό είναι ότι έχουμε μπει σε mood πλέον ποδοσφαιρικό. Αυτό είναι το θετικό. Αρχίζουμε και μιλάμε για ποδόσφαιρο, αρχίζουμε και μιλάμε για συστήματα, για ποιοι παίκτες θα παίξουν, ποιοι θα μείνουν έξω, ποιοι θα μπουν μέσα, ποιοι είναι τιμωρημένοι. Αυτό νομίζω είναι το θετικό. Και έχω την αίσθηση ότι γενικότερα στην Ελλάδα δύο πράγματα είναι αυτή τη στιγμή που πάνε να ξεκινήσουν και να δώσουν ένα χαμόγελο.
Το ένα είναι το ποδόσφαιρο, ναι. Και το άλλο είναι ο τουρισμός. Οι διακοπές. Οι διακοπές, όλο αυτό το... Μετά από τόσο κούραση, 2,5 μήνες. Και τα πανηγύρια, όπως ενημερώθηκα την προηγούμενη εκπομπή. Τα πανηγύρια όμως μέχρι 15 Ιουλίου δεν γίνεται να ανοίξουν. Γι' αυτό στο Βαθύλακο το έχουμε 20 Ιουλίου. Κατάλαβες. Βέβαια. Φίλε, το πανηγύρι που ζεύει τον εαυτό του δεν είναι 7 Ιουνίου. Είναι Αύγουστο. Ναι, βέβαια. Είναι Αύγουστο. Τα περισσότερα, όχι όλα, εντάξει. Είναι Αύγουστο. Μετά τις 15 Ιουλίου, αυτό ισχύει σήμερα. Απλά κάθε φορά είπαν ότι θα το εξετάζουν ένα μήνα. Δηλαδή σε 15 μέρες ενδεχομένως κάποια από τα μέτρα που υπάρχουν να έρθουν. Μπορεί να επιβληθούν και άλλα. Το Αγίου Μάμου πότε είναι, Κώστα? Πολύ καλό πανηγύρι. Αρχές Αυγούστου νομίζω. Εκεί είναι. Τέλος πάντων, γενικότερα. Μπας και πάρουμε κανένα βρακί για το χειμώνα. Καμιά φόρμα, Ναι, καμιά κάλτσα. Κάλτσα. Πασεγίνιο, Αιγίνιο. Κάλτσα. Όχι. Αιγίνιο, φίλε. Μηχανιώνα, ρε φίλε. Μηχανιώνα, το καλύτερο πανηγύρι. Μεγαλώσαμε στη Μηχανιώνα. Δεν είχαμε, φίλε, προϊόντων και ρούχο στο πανηγύρι του Αιγίνιου. Βγαίνει και μεγαίνει. Άστο, δεν έχει πάει. Δεν υπάρχει. Αλήθεια. Εγώ πήγα δύο φορέ, μετά ξαναπήγα. 7 ζευγάρια κάλτσα για 2 ευρώ. Και πάρκινγκ. Έχει πάρκινγκ έξω και από την Αλάνα. Ρε παιδιά, ποιο Αιγίνιο. Και πληρών και δίνει απόδειξη. Ακούς, Αιγινιακός, ενίσχυση του μπάσκετ κιόλας, Κώστα. Μπράβο τα παιδιά. Καλύτερα να πας, Κώστα, να ψωνίσεις στο πανηγύρι του Αιγινίου παρά στο Μιλάνο. Δηλαδή, Μηχανιώνα θα πάω. Πολύ κάμα θα δεις το Αιγινίο. Μηχανιώνα, δεν έχουν. Περνούσαμε κάτω από την εικόνα και τέτοια. Άσε τώρα. Μηχανιώνα όμως γίνεται χαμός. Δεν έχουν όμως σωστή. Ούτε για το πάρκινγκ, τίποτα άλλο. Αν δηλαδή, γίνεται χαμός, ναι, τα αυτοκίνητα. Ταλαιπωρία μεγάλη. Υπάρχει ένας τροχονόμος ο οποίος. Τι να κάνει. Έχω χρόνια να πάω, εντάξει. 50 χρονών. Πήγα πριν 2-3 χρόνια. Πηγές. Στη Μηχανιώνα, ναι. Στη Μηχανιώνα, όπως έλεγα πριν. Ο χαμός. Ο χαμός. Ναι, όντως, για να μπει δεν μπορούσε εκείνη την μέρα. Για να το κλείσουμε πάντως, το κορυφαίο παιδί είναι τη Ζουμαγιά στην Ηράκλεια Σερών. Το Λουκάνικο. Όχι, το Λουκάνικο. Το Πανηγύρι. Που κάποτε είχε και αρκούδες, αλλά μετά. Δεν και στη Μηχανιώνα είχε αρκούδες. Αυτό το πράγμα, επειδή είχαμε και χορηγό εδώ πέρα το Τσίρκο Μεντράνο κτλ. Που να μην επιτρέπονται στην Ελλάδα ζώα, είναι απίστευτο, φίλε. Είναι καλό όμως. Καλό σχετικό είναι. Το καλό είναι σχετικό. Σταματάει έχεις, από παντού σιγά σιγά. Άκου λίγο. Αν έχεις και συμπεριφέρεσαι στα ζώα έτσι όπως πρέπει, με τους κανόνες. Ποιος έλεγξε αυτό, ρε Χρυσάφη. Σωστό είναι αυτό που λες. Δεν υπάρχουν τώρα. Όταν θα έρχεται ο ελεγκτής, μπορεί να είναι αγκαλιά με την αρχμαλωσία τώρα δεν είναι, ναι, εντάξει. Βασανισμός είναι. Ναι, δεν έχει τα άδεια. Που τσκουπολούσαν τις αρκούδες της Μαγιάς Ερών τώρα και τις. Άσε το. Και μετά λέει, λιοντάρι έφαγε το θεροδαμαστή. Δεν τον κάνει, ρε φίλε. Θα σε αφήσω. Μία με βαράς, δύο με βαράς, τρεις με βαράς. Καλό είναι. Πήγα και στο τελευταίο με τον ανιψιό στο Τσίρκο Μεντράνο που ήρθε στην πόλη. Και είναι καλό, και, είναι δυνατό. Και χωρίς τα ζώα, μια χαρά ήταν. Ο μικρός πέρασε. Ναι, ακροβατικά, κλόουν. Όχι, έχει ωραία, έχει μηχανή. Και ο φίλος μας ο Δημήτρης. Στηρίζει και τον στηρίζουμε και εμείς. Και στη Θεσσαλονίκη όταν έρχεται, αλλά και στη Χαλκιδική θα έχει πάλι φέτος. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάει και στη Χανιώτη. Έχει ένα τεράστιο χώρο, Κώστα. Στη Χανιώτη. Στη Χανιώτη είναι. Α, όχι, Νικήτη, να έρθει. Δεύτερο πόδι, εμείς πάμε. Βουρβουρού και τα λοιπά. Πάρε το αυτοκίνητο και έλα, Κώστα. Μέχρι τη Χανιώτη. Κώστα δεν είναι μακριά. Τρεις ώρες είναι. Κώστα, μάλλον δεν έχει έρθει ποτέ. Δεν πάω. Γιατί είναι μια ώρα. Ούτε μια ώρα. Μία ώρα είναι δυνατό μία να πάω Χαλκιδική για να πάω μία ώρα στην Χανιώτη. Το σηκώνεσαι να πας μία ώρα στη Μηχανιώνα. Όχι. Μηχανιώνα είναι το σπίτι και μου και μεγάλωσα. Και κάνεις μία ώρα στο τέτοιο. Στο χωματόδρομο εκεί πέρα που δεν τον έχουν φτιάξει 200 χρόνια. Πού? Στη Μηχανιώνα. Όχι, το φτιάξανε. Που πουλούσε ο μπαμπάς μου ψάρια. Το φτιάξανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ας αφήσουμε τα εκδρομικά και τα. Τις ταξιδιωτικές εμπειρίες. Ήθελα να πω ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να μας επαναφέρει σε ένα βαθμό στην κανονικότητα και ειδικά για εμάς του αθλητικού ρεπορτάζ. Εντάξει, τρεις μήνες δηλαδή κυριολεκτικά βαράμε μύγες. Πώς, γιατί, αφού είχε θέματα. Εντάξει, είχε. Άλλο το. Κούρασε και αυτό με τα κάσ, με τα όλα αυτά κτλ. Τι κούρασε, εδώ κερδίζουμε, Στέριο, δεν κερδίσαμε. Κερδίσαμε, χθες ο Μπαλτάκος δεν είπε κερδίζουμε, 19 του μηνός. Δεν είπε κερδίζουμε. 19 του μηνός. Μην του βάζεις λόγια στο στόμα τον άνθρωπο. Δεν ευνοεί τον Ολυμπιακό, είπε. Ποιο? Ότι θέλουμε να κερδίσουμε πριν τις 19 του μηνός. Αυτά τα λέγει και στις άλλες φορές. Επειδή και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός δεν ξέρουν την έκβαση του ΚΑΣ, φαντάζομαι. Εμείς την ξέρουμε. Θα επιστραφεί η υπόθεση πίσω. Ναι. Επειδή μέσα ενδεχόμενα είναι και αυτό της αφόρησης του ΠΑΟΚ, τώρα αν έχει λίγες πιθανότητες, ελάχιστες, πολλές, δεν ξέρω. Ενδεχομένως και ο Ολυμπιακός να μην θέλει να το ρισκάρει. Καλά, ο Ολυμπιακός θα το σφαίρω. Ενώ υπάρχουν play-off. Πάντως, χθες έβλεπα το φίλο μου τον Κυριάκο στη δίκη, είχε τον Πιλάβιο κτλ. Βγήκε και ο Πιλάβιος, είπε διάφορα πράγματα. Είπε για τον Άρη, ώρα 2 το βράδυ, έβλεπα.
είπε σε σχέση με το Ισραήλ κάτι παίκτες κτλ. Βγαίνει ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, ο φίλος μου Γιώργος Ομπούζος, λέει: καταλάβαμε, λέει, για τον Άρη, θα χάσει την υπόθεση, το προδιαγράψα. Και του λέει: Μπιλάβος, δεν είπα, λέει, εγώ τίποτα τέτοιο. Γιατί λέτε, τι μανία είναι αυτή, με το ζόρι δηλαδή, να βγάλει αρνητικό τέτοιο για τον Άρη. Στην επικαιρότητα, ρε Χρυσανθέ. Όχι, ρε φίλε, στην επικαιρότητα είναι και ο Κόντης. Βγήκε χθες στο Ζαγόρα δύο ώρες και μιλούσε. Α, ναι, ο Κόντης. Και είπε την άποψή του. Γιάνναρος, αδερφός μας. Αδερφός σου. Λοιπόν, και εξάδερφος της Στέργιου. Γουστάρο Κόντη. Γουστάρης Κόντη. Γουστάρο Κόντη. Μπράβο, Κώστα. Γιατί μια χαρά τα λέει, δεν κατάλαβα. Μια χαρά τα λέει. Λοιπόν, σου λέω, είπε την άποψή του, είπε, ναι, πήρε θέση και τα λοιπά. Ο άλλος με το ζόρι να καταδικαστεί ο Άρης. Την άλλη φορά βγαίνει ο Ιωαννίδης, ο δικηγόρος, και του λέει ότι είναι υπέρ του Άρη νομολογία. Μα τι λέτε, λέει, γιατί είναι υπέρ του Άρη. Δηλαδή, παρακαλάνε να τιμωρηθεί ο Άρης. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις τώρα, είναι συνάδελφος. Δεν είναι σωστό. Κώστα, εγώ μιλάω με όνομα, ναι, και αυτό το ξέρω. Και σου περιγράφω πραγματικό γεγονό. Τι είναι σωστό? Είναι σωστό να βάζουν τον Άρη και να την πυροβολάνε? Κάνεις, εντάξει, κριτική. Δεν μπορώ να σκάνει και αυτό σε μένα. Κριτική κάνει. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι πανία είναι αυτή να καταδικαστεί ο Άρης? Πώς είπε και για άλλους είπε. Δεν είδες καν την εκπομπή, τι? Όντως. Πιστεύω ότι είπε όμως. Μια και μιλάμε για Άρη, Κώστα. Φεύγει και ο Εντέγε. Για τον Ηρακλήδη ρώτησε. Το δικαστή του Κάζ. Φεύγει και ο Εντέγε. Ναι, όντως. Ο Λάρσον τώρα που έφευγε γυρίζει. Τέλος και ο Εντέγε. Για πες τι που πάει ο Εντέγε. Τα αξιόπιστα που εγώ τα δίνω μεγάλη βάση. Μίμη έτσι Νιγηρίας. Ναι, τι λένε. Για τις Νιγηρίας. Μίμη έτσι Νιγηρίας. Περίμενε. Θα βγάλουμε και τον συνάδελφο. Η χώρα με τους περισσότερους. Όχι, τι είπε ο Εντέγε και που λες φεύγει. Για τον πρωταθλητή Αφρικής με την Νιγηρία το 2013. Τον Εντέγε δηλαδή. Υπήρξαν δημοσιεύματα που το συνέδεαν με την Γαλατά Σαράι. Ναι. Όμως, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ο ατζέντης του έχει ήδη αποδεχτεί πρόταση από άγνωστη για την ώρα ομάδα. Ωραίο. Δεν ξέρω, δεν είναι ο Άρης η άγνωστη. Να το. Γιατί λέει, δεν πάω στην Γαλατά Σαράι. Δεν είπε φεύγω από τον Άρη. Για πες εσύ. Ο Ιντέγε. Δεν έχει καμία συμφωνία ο Άρης με τον Ιντέγε. Και αν ο Ιντέγε δεν ρίξει κατά πολύ τις απαιτήσεις του. Θα βγάλουμε τον συνάδελφο. Ναι. Αν δεν ρίξει τις απαιτήσεις του, δεν πρόκειται να μείνει στην ομάδα. Δεν μπορεί να δώσει 500 χιλιάρια του χρόνου όπως του δώσε φέτος. Αλλά. Τα δούλεψε όμως. Ποια? 500.000. Περίμενε, ακόμα δεν τελείωσε. Θα ρίξει άλλα δύο μπαλάκια σε σένα και μετά. Θα σηκώσει το κύπελο και μετά. Στέργιο. Περίμενε. Το κύπελο, φίλε, εντάξει. Είναι το κύπελο, τι είπα, θα σηκώσει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός που έβγαινε Ευρώπη. Άντε πάλι. Τι άντε πάλι. Δεν είπαμε ότι θα βγει Ευρώπη. Τι λες, ρε, εδώ βάλανε αφιέρωμα που θα παίξει. Αν παίξει, είπανε. Κοστά, πρωτοσέλιδο η πράσινη. Και επί πέντε μέρες στα site τους γράφανε η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Μόνο εσύ. Η πρέσβης. Επιστροφή του Παναθηναϊκού. Μόνο εσύ. Οι πιθανές τέτοιες. Αιώνια πιστός. Αιώνια πιστός. Εκεί που έχω ταξιδέψει, Κωνσταντίνο. Η πιθανή αντίπαλη, η βαθμολογία του στην UEFA. Εντάξει, κάνανε και θέματα. Και βγαίνανε και λέγανε κάτι κάνει ο Αλαφούζος, κάνει ναι, κάτι ξύπνα. Έκανε. Και τώρα βγήκε ο Ρόκα και λέει δεν θα παίξουμε τελικά στην Ευρώπη. Τελικά δεν θα παίξουμε. Εξ αρχής δεν θα παίζαμε. Κάναμε την προσπάθειά μας. Το σκέφτηκαν και είδαμε. Τι το σκέφτηκαν. Δεν του συμφέρει. Ωραία, και εγώ σκέφτομαι να παίξω στο Champions League. Το σκέφτομαι. Το σκέφτηκε και ο UEFA, θέλω να σου πω. Για wild card. Φυσικά. Αφού σου λέει πάλι. Εδώ εσύ πήγε στο μπάσκετ να κάνει τη δήλωση στο Eurocup, φίλε, μα δουλεύει τώρα. Αφού. Μην μπλέξει τον μπάσκετ. Και στο BCL. Σου λέει έχει πάει 10 φορές ο Πάο και δεν μπορεί να περάσει ο Μίλου 10 φορές. Άσε να πάει ο Άρης να περάσει. Ο πρεσβευτής Στέργιο, καλά λέει. Από όλα τα χωριά τη Ευρώπη. Από όλα τα χωριά τη Ευρώπη αποκλείστηκε Στέργιο. Ιδίω όταν παίζει καλά είναι έτοιμο πάντα. Και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα. Όταν παίζει με πάθος. Και καρδιά. Γιατί μου είσαι τον συνάδελφο. Όταν παίζει με πάθος. Και καρδιά είναι. Φίλος μας, φίλος μας. Λοιπόν. Άλλο. Τι άλλο. Τίποτα άλλο. Πάμε σε τίποτα άλλο. Έχουμε δύο ώρες εκπομπή. Για το ημίωρο. Πάμε δύο ώρες εκπομπή έχουμε. Ακούστηκαν και ωραία πράγματα στην εκπομπή του Κυριάκου Θωμαίδη χθες από τον μάρτυρα του Νούρουαν. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ δεν το είδα. Διάβασα όμως το SDNA. Και εγώ διάβασα. Ναι, μισό λεπτό ρε παιδιά. Ούτε εγώ το είδα. Βγήκε, είπε, έψαχνα, λέει, να τη βρω και τα λοιπά. Την πήρα, δεν με πήρανε και τα λοιπά. Ναι, αλλά στο τέλος του κειμένου στο SDNA διαβάζω. Ότι είναι σε άλλη χώρα. Ότι όχι μόνο είναι σε άλλη χώρα. Που δεν τον δίνει. Όχι μόνο δεν τον δίνει η άλλη χώρα, αλλά δεν επιτρέπει και στις διοκτικές αρχές τις ελληνικές να μπουν, γιατί να πάνε, εκεί. Να, πάνε είπε, εκεί. Να πάνε να τον συναντήσουν. Φυσικά. Πώς θα κάνει τη μαρτυρία δηλαδή. Δηλαδή, αυτό ζητούσε πάει... τόσο καιρό όμως. Περίμενε, ρε φίλε. Ζητούσε τόσο καιρό χωρίς να μπορεί όμως να γίνει. Κάπως μπορούσε. Πώς μπορούσε και μετά δεν είδες ότι διέρευσε και πήγε στο Facebook. Και τώρα γιατί δεν γίνεται. Λέει αυτός. Λέει αυτός, ναι. Λέει, ναι, με εντάξει. Πήρε ένας δημοσιογράφος. Ποιος? Τριπουά. Ποιος? Θα το πει στις αρχές. Πες το στις αρχές, γιατί το λες. Θα το πει. Πες το. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ διάβασα κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Αυτός γιατί δεν μπορεί να έρθει εδώ? Γιατί λέει έχει περιοριστικούς όρους. Εκεί. Τι. Τι περιοριστικούς όρους. Μάλλον θα έχει κανένα ντράβαλο. Τι. Με τον νόμο εκεί. Α. Καλά, και αν έχει ντράβαλο με τον νόμο εκεί, δεν όχι, σημαίνει ότι. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να καταθέσει για μια υπόθεση άλλη. Πρέπει να υποχρεωθεί
να υποχρεωθεί ο τύπος αυτός να καταθέσει. Δεν μπορεί να υποχρεωθεί. Χρήσατε, ο ίδιος ζητάει. Τι να υποχρεωθεί. Ο ίδιος ζητάει. Ζητάει σαν τον ΠΑΟΚ που ζητούσε άμεσα να λάμψει η αλήθεια στο θέμα της πολυδιοκτησίας. Έτσι ζητάει. Μου γελούσαν όλοι με το κατηγορητήριο. Με κατέρευσε στο χάρτινο πύργο. Φοβερό. Έτσι ζητάει. Που πέρεψε τον ΠΑΟΚ. Φοβερή σύγκριση. Μιλώντας για τον Ουρουάν. Ναι. Συγχαρητήρια. Φοβερή σύγκριση. Το Πούλιτζερ θα το. Εντάξει, είναι δικός. Δεν τον μπέρδεψα με τον Ουρουάν. Όχι, που το ζητώ. Μου λέει ζητάει. Κουβέντα, ναι. Και του λέω τι ζητάει. Ωραία, τι θες να σου πω. Ο ίδιος ζητάει να πάει να καταθέσει κάτι. Κάνε κάτι αντίστοιχο λέει... με τον Άρη που ήθελε ο Άρης. Μιλάμε για τον Ουρουάν. Ήθελε να υπεκφύγει κάτι ο Άρης και έλεγε κάτι άλλο. Πες έτσι για τον Άρη. Εντάξει, όχι, δεν είναι εγώ. Το σκεπτικό μου δεν το είναι. Το ζήτημα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, οποιοδήποτε άνθρωπος, ζητάει να καταθέσει την πολιτεία για μια σημαντική υπόθεση. Και δεν ανταποκρίνεται κανείς. Και λέει: έπαιρνα τηλέφωνο τη μία, το σήκωνε γραμματέας. Έπαιρνα τηλέφωνο την άλλη, το σήκωνε γραμματέας. Έπαιρνα τηλέφωνο, έστειλα email στον Τζανακόπουλο. Δεν είχα καμία απάντηση. Στον Τζανακόπουλο. Έστειλα ένα email από εδώ, έστειλα ένα email του από ΣΥΡΙΖΑ, εκεί. Δηλαδή. Και κάποια στιγμή η γραμματέας μου είπε ότι η ανακρίτρια παρετήθηκε. Έφυγε στην Αμερική. Στην Αλάσκα. Είναι Αλάσκα. Αμερική και εσύ. Γιατί Αλάσκα. Αλάσκα τι είναι, ρε φίλε. Αμερική είναι. Δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά φυσικά ο αξιοπρεπής αυτός κύριος θα μπορούσε να τα αποφύγει, να πάει στο προξενείο. Βέβαια, ξέρεις ότι είναι λίγο περίεργα τα πράγματα σε αυτές τις συνθήκες. Δεν εμπιστεύει σε κανέναν τώρα. Ναι, δεν έχουν φύγει κανένα. Από τη ζωή 9 άνθρωποι. Να πάει στο προξενείο και να καταθέσει. Ναι. Ή να τα γράψει και να τα πάει μέσω δικηγόρου. Να τα δώσει. Όταν έχουν φύγει 9 άνθρωποι από τη ζωή, ο ένας στο αμάξι του χωρίς φρένο, ο άλλος αυτοκτόνησε, ο άλλος πήδηξε από τη γέφυρα, ο άλλος έπαθε τροφική δηλητηρία, ο άλλος αυτοκτόνησε. Και παρόλα αυτά, με μαχαίρι στην κλάδη. Πώς παρουσιάζεται να μιλήσει. Και παρόλα αυτά, αυτός ο γενναίος άνθρωπος από μια χώρα που δεν μπορούμε να πάμε, ούτε μπορεί να έρθει. Από την Ιγυρία. Πιέζει τόσο πολύ και βλέπει, είδα, πήρε 10 τηλέφωνα. 10 τηλέφωνα καταθέσει. Μπράβο του για άρα το. Τι, για το ότι... Θέλει να τα πει. Δεν θεωρώ τίποτα. Oh, δεν ξέρω τίποτα. Ναι, ξέρω του καναλέω, Χρήστα. Μου λε ότι πέθαναν 9 άνθρωποι. Ναι, πέθαναν. Επειδή εγώ είμαι καχύποπτο πάντα με τέτοια ζητήματα, μου κάνει εντύπωση η αιμονή του, ρε φίλε. Εγώ βλέπω την ουσία, Χρήστα, ότι η υπόθεση πάει και πάει και πάει και θα πάει. Η ουσία είναι. Αλλάζουν ανακριτέ, αλλάζουν δικαστέ, πεθαίνουν άνθρωποι. Η ουσία είναι. Κάτι μαγικό, όπως το λένε οι Ολυμπιακοί. Είσαι. Στο μυαλό. Δεν θα βγάλει άκρη. Κάτι μα. Δεν νομίζω να φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια μέχρι το τέλος ποτέ αυτή. Έχει φτάσει, δεν έχει φτάσει. Δεν καταδικάστηκαν οι κοτσόνιδες και αυτοί. Δεν θα φτάσει, εννοείς για αυτόν που σκέφτεσαι ότι μπορεί είναι, να φτάσει. Είναι να φτάσει τελεσίδικα. Δεν πάτε μιλώνουν πουθενά. Είναι κάποιοι φυλακοί. Τι λες, έχουν καταδικαστεί κάποιοι. Είναι φυλακοί. Είναι φυλακοί. Ο κ. Κοτσόνιδης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η ποινή του 10 χρόνια με αναστολή. Είναι φοβερό. Όχι, όχι, είναι κάποιοι φυλακοί. Και του παιδεραστή η ποινή ήταν 401 χρόνια και βγήκε αυτό. Άλλο απίστευτο. Και έκανε και συνέντευξη. Πού? Κάπου μίλησε. Συγχαρητήρια. Και μένει στην Καλαμαριά πλέον. Το διάβασα. Μετάνιωσα και τέτοια. Και από κάτω γίνεται το χαμό. 36 παιδιά. 38 και άλλα τόσα λέει που δεν το έχουν πει. Και έχω γίνει στόχος και με λιτσάρουν καθημερινά και τέτοια. Ας αλλάξουμε θέμα. Πες στη φυλακή μέσα. Να κάτσεις ήσυχα. 401 χρόνια, πώς γίνεται να έχεις φάει 401 χρόνια και βγει τα 8. Ρε, παιδιά, είπαμε πώς. Παρασκευή. Είπαμε. Είπαμε. Ο νόμος για την αποσυσφόρηση των φυλακών και καλή διαγωγή και. Ναι. Και. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Θα πάμε στο διάλειμμα. Δίνετε πεζό αυτοκίνητο. Ναι, κάμω το ποδήλατο, δώσατε. Αυτοκίνητο. Εμείς το αρχή του Φορόλ. Τα Φορόλ το δίνουμε. Φορόλ. Καλό θα ήταν να δίνουμε εμείς, αλλά τα Φορόλ το δίνουμε. Με κάθε αγορά παγωτού, ροφήματος και βεβαίως αναψυκτικών energy drink και energy coffee κερδίζετε από ένα κουπόνι ανάλογα τις αγορές. Μπορείτε να πάρετε τρεις καφέδες, τρία κουπόνια και συμμετέχετε στο μεγάλο διαγωνισμό των καταστημάτων For All σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά μπορείτε να τα βρείτε με 50 μεγάλα δώρα. Σας ανταμείβουν για τα 7 χρόνια εμπιστοσύνης. Θυμίζω το διαγωνισμό για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ναι, από τα Opticon Express. Εύκολη διαδικασία. FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54222. Χρέωση 0,62 λεπτά του ευρώ ανά SMS. Τρία καταστήματα Opticon Express. Παύλο Μελά 11 στο κέντρο. 26 Οκτωβρίου 28 εδώ στα δικαστήρια. Και Πολυτεχνείου 23. Στη Νέα Ευκαρπία. Μπορείτε φυσικά να στέλνετε τις ερωτήσεις σας, όπως έστειλε φίλος για τον Κώστα ερώτηση. Έστειλε για μένα? Ο 6984. Τι ώρα σχολάω, ύποπτο. Καλημέρα, καλό μήνα και Κώστα καλή εβδομάδα. Κώστα, που γυμνάζεσαι. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Στα McDonald's. Στα βαρελάκια. Κώστα, τι παίζει με Προμηθέα και Χάνλαν? Θα τα πει σε λίγο. Θα το διάλειμμα. Πάει ο Χάνλαν. Ο Κώστας λέει για τους Λάρσον, τους Διγενή και τα λοιπά, και έχουν φύγει όλοι ελεύθερος, οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Λάρσον τι είναι? Είναι ελεύθερος. Ο Λάρσον και την κοινή τι είναι, βρε προδαφίκα? Εντάξει, τι μας νοιάζει. Η απάντηση του Κώστα μετά το διάλειμμα σε δύο λεπτά και ακριβώς. Πω, σοκ. Τι έπαθες πάλι, ρε Κώστα? Ο Χρήστανθος ξέρει, λέει, ότι ο Άρης δεν θα πάρει άδεια από την ΕΠΟ. Όχι, δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει, όχι. Είπα, Άρης λέει θα πάρει.
Είναι, σωστό. Άμα δεν πάρει, δεν θα παίξει. Εσύ βγες και πες ότι. Άμα δεν πάρει, δεν θα το παίξει. Είπες. Άμα δεν πάρει, δεν θα παίξει. Γιατί να μην πάρει. Γιατί αυτό το κλίμα υπάρχει. Ότι δεν θα πάρει άδεια ο Άρης. Και πριν τα play-off, ποντίκια. Πριν τα play-off, επίτηδες ποντίκια. Αλλά. Πού να δεις τι θα βγει πριν τον ημιτελικό με την ΑΕΚ. Θα πάρετε την απάντηση το Σάββατο, ποντικαράδες. 1,57 βλέπω στην. Η ΠΑΕ Άρης λέει ότι έχει ένα πλήρη φάκελο και θα πάρει άδεια. Τώρα από εκεί πέρα. Θα κρυθεί. Όταν κρυθεί. Όταν κρυθεί. Έχουμε εμείς το φάκελο. Ο κύριος Δημητρίου, ο φίλος μας. Έτσι. 1,57 χρυσαβέ. Ποιο. Να μην πάρει άδεια. Συντριβείτε. Θυμίζω όμως ότι και πέρσι το λέγανε αυτό, Κώστα. Και ότι θα παίξει Ευρώπη κτλ. Και εδώ και δύο μήνες το γράφουν δεξιά-αριστερά. Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν μασάμε, τελείωσε. Εντάξει. Ο πόλεμος είναι γνωστός. Έτσι είναι. Και όλοι ξέρουμε που κατευθύνεται. Έτσι. Στέργιο. Έτσι. Ναι, Στέργιο. Έτσι, Κώστα. Λοιπόν, Κώστα, απάντησε στο ερώτημα του φίλου πριν πάμε στο. Τι γίνεται με τον Προμηθέα και τον Χάνλαν. Ναι. Ο Χάνλαν είναι ελεύθερος παίκτης και ο Προμηθέας μαζεύει όλους τους καλούς παίκτες από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ενώ ο Λάρσον και ο Ντιγκινή δεν είναι ελεύθεροι. Ναι. Δεν έκλεισε, παιδιά. Ενδιαφέρεται, λέει. Και γιατί εγώ, έκλεισε ο Λάρσον. Και εγώ είπα στην εκπομπή που κάνω σε ένα ταπεινό site ενό φίλου μου ότι ο Ηρακλής, το είπα ως αντίπραξη γι' αυτό, θέλει τον Κατσίβελη. Φεύγουν όλοι. Και το γράψανε όλη την άλλη μέρα. Το είπες και εδώ για τον Κατσίβελη, Κώστα. Για πλάκα το είπα. Για πλάκα, στα πλάκα. Άμα έρθει όμως μετά θα πει σε μόνο εδώ. Όχι. Πρώτο σε πρώτη εμείς. Εγώ δεν δικαιολογούμαι να λέω τέτοια έτσι κι αλλιώς. Αλλά. Για πλάκα λέτε. Το πήρανε, το άκουσε ο φίλος μου από την Πάτρα. Το έγραψε στην Πελοπόννησο. Μπράβο. Το έγραψε στο pelop.gr. Το πήρανε μετά στην Αθήνα. Φούλο Ηρακλής και Κατσίβελη. Το πήραν και τα ταλέντα εδώ. Και. Έλα, σας έχω είδηση φρέσκια. Τώρα θα πάνε τον πάρουμε τον δεξιό όμως. Μου την έδωσε. Τον Κατσίβελη. Τον Κατσίβελη. Πάνε τον πάρουμε. Του Βίτορ Μανουέλ Ντελμέλο Περέιρα. Παρετείτε, παρετείτε, παρετείτε. Λοιπόν, με έκπληξη πληροφορήθηκα. Από... διάψευση. Συγγνώμη, Στέλνη. Με έκπληξη πληροφορήθηκα. Από τον ελληνικό ημερήσιο τύπο την είδηση περί ύπαρξης καταγγελίας η οποία εμπλέκει το όνομά μου στη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος VAR στην Ελλάδα. Ναι, ξυπνήσα. Η έκπληξή μου αυτή εξελίχθηκε σε αγανάκτηση όταν ενημερώθηκα ότι η ίδια καταγγελία περιλαμβάνει απολύτως ψευδείς και δυσφημιστικές αναφορές περί δίθεν προσωπικής μου σχέσης με εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται διεθνώς στην εφαρμογή του προγράμματος και η οποία, όπως όλοι γνωρίζουν, επελέγει κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού από το ελληνικό δημόσιο ως ανάδοχος του έργου σε συνεργασία με ελληνική εταιρεία. Ναι. Συνεχίζει ο κύριος Βίτορ Μανουέλ Ντεμέλο Περέιρα. Ναι. Δηλώνω υπεύθυνα και κατηγορηματικά ότι οι λόγοι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και συκοφαντικοί και όσοι τους εφήβραν στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στην προσωπική μου δυσφήμιση. Ουδέποτε είχα και φυσικά δεν έχω σχέση με οποιαδήποτε εταιρεία ούτε στην πατρίδα μου, πολύ περισσότερο στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Και προφανώς οι εγκέφαλοι αυτή τη κατασκευασμένη συκοφαντία θα κληθούν σύντομα να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, ανέφερε σύντομα ο πρόεδρος της ΚΕΔ με ανακοίνωση που ανέβηκε πριν από 3 λεπτά στο site της ΕΠΟ. Της ΕΠΟ κιόλας. Πού θα ανέβει. Στην ΕΠΟ δουλεύει ο άνθρωπος, στην ΕΠΟ θα ανέβει. Γιατί πολλά θέματα έχουμε να κάνουμε την ΕΠΟ, αλλά βέβαια αλλού, γι' αυτό το λέω. Έχουμε τα προβλήματά μας και εμείς που παίρνουμε 25.000 το μήνα. 20. Μην το δυσφημίσει. Ναι. Και δωρεάν 17 εισιτήρια και. Η ΑΚ παίρνει Ματέο Γκαρσία, αλλά τελικά δεν παίρνει Ματέο Γκαρσία. Τι ωραία θέματα αυτά, ρε φίλε. Πρωτοσέλιδο Ματέο Γκαρσία θέλει και τα λοιπά. Διαβάζει το κείμενο μια, από πάνω μέχρι κάτω Ματέο Γκαρσία, αλλά είναι ακριβώς. Τελικά. Αφού είπαμε δεν τον δίνει ο Αστέρας, ρε παιδιά. Ούτε καν πρόταση. Αφού είναι ο καλύτερος μας παίκτης στο Champions League, δεν τον χρειαζόμαστε. 2,2, άρα με 1,800 τον παίρνει. Σου λέει άμα τα δώσει. Όχι, με λυσάνει, σε πάνε πάρτον. 1,800. Ο Μελισσάνο είναι ο πρώτος μάγκας, φίλε. Εγώ αυτό ξέρω. Αυτό ξέρεις. Γηπεδάρα τους έχει κάνει. Γηπεδάρα τους έχει κάνει. Με ΣΥΡΙΖΑ τα πήρε τα χρηματοδότηση. Πρωτάθλημα στα χαρτιά πήρε. Με Νέα Δημοκρατία τα έχει καλά. Με ΣΥΡΙΖΑ τα έχει καλά. Με όλους τα έχει καλά. Άλλο αυτό. Επιλογή τους ήταν. Επιλογή τους ήταν. Πόσα? 300. 220 μην τα ανεβάζεις. Παιδιά, και εμείς τα κάναμε αυτά. Και εμείς τα κάναμε αυτά. 220. Αφήστε τα τώρα αυτά. 220. Νομίζω η ΑΕΚ βάρεσε jackpot. 220. Όχι, 220. Κάνω μεταγραφές και δεν πληρώνω ΦΠΑ. 220, και τώρα Άρη πλήρωσε τα χρέη. Εσύ είσαι ΑΕΚ, το καμάρι. Όχι, 220 είναι η ΑΕΚ. 220. Μάγκας. Και ο Άρης είναι 4. Αν έκανε κάτι παράνομο, έλα πες το μου. Και πάμε στον εισαγγελέα μαζί. Φυσικά. Αν έκανε κάτι παράνομο. Φυσικά. Τι έκανε. Το πλήρωσε τώρα 44. Ενώ ο Άρης το πλήρωσε όλο. Πού το ξέρουμε. Και την τελευταία δόση πριν από ένα χρόνο. Κάτι θα έκανε, δεν γίνεται. Τι δεν θα έκανε. Έκανε διάρρηξη του Άρη 44. Μπράβο. Διάρρηξη του Άρη 44. Μπράβο. Γράφτηκαν στην Γάμα Εθνική στο χιόνι. Μπράβο. Και δεν έγιναν απαιτητά ποτέ από το ελληνικό δημόσιο. Τελειώσαμε.
Ε, τι τελειώσαμε και εμένα μου λες τώρα πλήρως των συστών. Πού είναι το παράνομο σε όλα αυτά που είπες? Δεν υπάρχει παράνομο γιατί βγήκε ένας νέος νόμος. Ε, ναι, αλλά την άκρη δεν τα ζητάνε, τον άκρη τα ζητάνε. Τι? Α, οκ. Okay. Γι' αυτό λέμε ότι ο ένας είναι μάγκας και ο άλλος είναι δάγκας. Μάγκας Μελισανίδης. Ωραία. Άρα και είναι μάγκας όποιος πήρε κάτι τέτοιο. Και πρωτάθλημα πήρε στα χαρτιά και γηπεδάρα του κάνει. Στα χαρτιά, στο γήπεδο και πιέζει. Στο γήπεδο τα πήρε. Και δεύτερος θα βγει φέτος. Χειροδικημένος. Δεν χειροδίκησε. Το αρνείται. Δεν χειροδίκησε. Έλα, πού χειροδίκησε. Πού το ξέρεις, μπροστά ήσουνα. Άμα ήταν με τον Γιωργά και τον Ιβάν, θα έλεγε ότι δεν έγινε. Πού το ξέρεις, μπροστά ήσουνα. Θα έτρωγε φίλε κάτι σφαλιάς από τον Γιώργο. Βέβαια. Το Γιωργά, ειδικά οι δύο που είχε μαζί το Μελισάν. Που του είδα κάτω, μόλις βλέπαν τον Γιωργάκη θα τα τρέμανε. Να μου πεις, άκου λίγο, να μου πεις ότι η φουσκωτή του ενός με τους φουσκωτούς του άλλου θα είχαμε WWF, να το καταλάβω. Αλλά προφανώς δεν φοβάται ούτε τον Γιωργάκη, ούτε τον Καρυπίδη, ούτε κανέναν. Να μου πεις την ενίσχυση που έχουν από πίσω, ναι, να το καταλάβω, ρε φίλε. Πουλήσατε την αξιοπρέπειά σας για να πάρετε το κύπελο, όπως λένε μερικοί. Για να περάσει ο Άρης. Εντάξει. Γι' αυτό πήρε πίσω το. Όχι. Καταρχήν δεν πήρε πίσω τίποτα. Δεν πήρε πίσω τίποτα ο Άρης. Όχι. Ο πρόεδρος, φίλε, δεν είπε ο Άρης. Ούτε ο πρόεδρος είχε πει ότι τον έδιρε. Δεν υπήρχε τέτοιο ότι τον έδιρε. Δεν χειροδίκησε δηλαδή. Πού να ξέρω εγώ μπροστά ήμουνα. Το ρώτησα τον Καρυπίδη και μου είπε δεν με χτύπησε. Με έβρισε μόνο. Αυτό μου είπε. Να σου πω κάτι. Εσένα με έρχεσαι σκοπανίσει κάποιο. Θα το πει. Εγώ πιστεύω ότι 9 στου 10 άντρε δεν θα το πούνε. Ότι με χτύπησε. Ναι, ότι με χτύπησε. Έλα, θα πει δεν έγινε, εντάξει. Ποιο με χτύπησε? Στην τύχη. Ο συγκεκριμένο κιόλα αυτό. Θα το πει. Άμα σε πάρει κιόλα και σου πει. Κώστα, σε χτύπησα. Και εμένα ένα φίλο μου με όρμηξε σε ένα μάτσο και με όρμηξε ένα φίλο. Άσε φίλο μου. Δεν το είπα. Άσε φίλο μου. Δεν το είπα. Άσε φίλο μου. Ο συγκεκριμένο. Ο Μελισάν. Σε πάρει δηλαδή και σου πει. Εγώ σε χτύπησα. Τι θα πει εσύ. Με μελανιασμένο το μάτι. Όχι θα πει. Ποτέ όχι, έπεσα πάνω στην πόρτα. Πώς έλεγε ο Χάρη Κλίν. Θα πεις, ρε Χρήσαθε, τώρα είναι ανάγκη, ρε φίλε. Εμείς τόσα χρόνια γνωστοί. Ναι, και με ορμάς και με εκθέτεις. Ποιος όρμηξε? Θέλω να σου πω ότι θα πεις εσύ το θύμα. Στο θήτη. Το θύμα τι θα πει? Το θύμα θα πει. Θα πει το θύμα, όχι πρόεδρε. Ρε πρόεδρε, τώρα και εσύ όμως, ρε φίλε, δηλαδή με φαίνεσαι σε δύσκολη θέση. Δεν είδες καλά, Κώστα. Δεν σε χτύπησα. Κώστα, δεν σε χτύπησα. Και εσύ έριξες κεφαλιά στην πουνιά μου. Ναι. Κώστα, έπεσες πάνω στο χέρι μου που το είχα απλώσει για να. Ναι, ρε, για να κάνουμε το. Λόγω κορονοϊού που δίνουν γροθιές. Και εντάξει, και στο κάτω-κάτω είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Αδερφέ. Πάλι εξηγητικές. Να σου στείλω ένα 10.000. Δώσ' με ένα IBAN. Τι να δώσει 10.000. Στείλε και ένα 10.000 γιατί με πρόσβαλες. Γιατί έχω τα παιδιά εδώ και δεν κρατιούνται. Ναι, ναι. Όντως οι άνθρωποι του Άρη Χρήσανθη είχαν καταγγείλει ότι υπήρξε χειροδικία. Όπως διαβάζω στο All About Άρης. Αλήθεια είναι. Όντως. Το είχαν καταγγείλει οι άνθρωποι του και Άρη. Και μετά. Ποιοι είναι οι άνθρωποι του Άρη? Δεν ξέρω. Μετά ο Μελισανίδης έκανε Μελισανίδη. Οι άνθρωποι του Άρη κυρίως αυτό που είπανε είναι για το ότι χτύψαν τον Βαρδάκη, τον γυμναστή. Το γυμναστή. Γι' αυτό το πράγμα. Αλλά έγιναν διάφορα στα αποδυτήρια. Μετά ο φίλος του Χρήσανθε έγινε Μελισανίδης. Συγγνώμη. Ναι, ναι, φυσικά. Κώστα, επειδή όλοι το παίζουν μάγκες και λένε κάνε εκείνο και κάνε το άλλο, ναι. Ας αντιμετωπίσουν άνθρωποι σαν τον Μελισανίδη, τον Ιβάν, τον Μαρινάκη και όλους αυτούς και ας πάνε να δούμε πόσο μάγκες είναι αυτοί. Εντάξει, μετά πάμε στην υποδεικνύουν στον. Γιατί τι είναι το ελληνικό παιδί. Εδώ έπιασε το διαιτητή και τα ζούληξε, ρε. Εντάξει. Εξέταση. Προστάτη. Ναι. Νέα μέθοδος. Ήταν μια θοπία. Το προστάτης, μια θοπία. Το προστάτης έχει και είναι και συνειδημός. Νέα μέθοδος. Ναι. Και διάγνωση και εξέταση και αποτελέσματα μέσα σε 10 δεύτερα όλα αυτά. Εντάξει. Εντάξει πήγε. Και κόκκινη στο μαντί για το 50. Παιδιά έπιασε το τέτοιο, τα τέτοια. Τον τιμωρήσαν και τελείωσε. Δεν κατάλαβα. Τι να κάνετε, να τον πάνε φυλακή, να τον πάνε Σιβηρία. Να διακοπεί το παιχνίδι. Τιμωρεί. Γιατί να διακοπεί το παιχνίδι? Γιατί αυτό προβλέπεται. Δεν το διακόψαν, οι κοκοκό αυτοί. Αφού του πήρε τηλέφωνο ότι δεν ανέχομαι να λένε για το όνομά μου. Συνεχίστε το μάτς. Μπορεί και σε κάποια χώρα. Και εγώ σου λέω είναι το ανάποδο. Πάει ο Καρυπίδης και το κάνει. Ο Δρακόπουλος. Έχει τελειώσει ο Άρης. Φαντάζεσαι. Εδώ ο Άρης τελείωσε γιατί έπεσε ένα πλαστικό άδειο μπουκάλι στην Κουρομπίλια. Α, ήταν σε βαριά σωματική βλάβη. Το νοσοκομείο Κώστα είπε δεν ήταν τίποτα. Αχ, καλέ. Το νοσοκομείο το δημόσιο που δεν πήγε ο Γκαρθία. Όπου και αυτή έπεφτε και σφάδαζε, μιλάμε. Και βγάζει και λέει το νοσοκομείο, η εξέταση του δημόσιου νοσοκομείου. Ότι δεν έγινε τίποτα. Γι' αυτό στο πρωτοβαθμό και ο Άρης. Δηλαδή. Και μετά βγήκε ο Μπιτσαξής, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και είπε ότι αν. Ο Μπιτσαξής. Ο Μπιτσαξής. Και είπε ότι αν δεν τιμωρηθεί θα κόψει το κράτος στην χρηματοδότηση.
Μιλάμε για όργια κατά του καλά, Άρη. Για να δείξουν όργια κατά βίας. Του Άρη. Όχι όλοι, ναι, όχι ναι. Όλοι. Όλοι σας πολεμάνε. Όλοι αδικημένοι. Όλοι αδικημένοι. Εδώ άλλος τον χτύπησε το τέτοιο και πήγε και μια το χείλος του, μια το λαιμό του, μια το αυτό του και έχασε όλος πρωτάθλημα. Τι λέμε τώρα. Ο ηθοποιός. Να μην έμπαινε μέσα. Ρε. Όχι, να μην πετούσε ο Βλάξο άλλο στο χαρτί. Να μην το πετούσε. Εδώ που τι τα να λέμε. Κάνουμε εμείς. Δεν πετάμε. Ποιο ο λόγο να πάει το πετάξει. Δεν πετάμε, εννοείται. Τι έκανε, μαγιά. Δεν πετάμε. Και μετά αναγκαζόμαστε εμείς οι παράγοντες των ομάδων, Κώστα που το παίζετε παράγοντες, και λέμε στους διαιτητές, ναι, αλλά και εσύ, τι σφύριξες εκεί. Παιδιά, με έχουν φτύσει 100 φορές πίσω στην πλάτη. Ναι, ρε, και εσύ τώρα. Δηλαδή, το τόσο το κάνεις τόσο και μου λέει τη Σάικο, ο φίλος μου ο Χίνας. Λέει, κύριε, λέει, Κώστα, λέει, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Έχουμε γίνει, λέει, Λούτσα. Και λέω, ρε Γιώργο, και εσύ σηκωνόσασταν, λέω, συνέχεια. Λέω, και Χίνας, με τα χέρια, λέω. Αυτό ο Χίνα είναι με το Μούση. Αδερφό μου. Αυτό εδώ με πέρα. Τα γυαλάκια, ναι. Που στο Άι Κάρι με τον Οκάρο Γουάι. Ναι, αυτό. Που όρμουσε του παίκτε. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Την ομάδα του προστάτη. Και με ψάχνανε στο Άκα. Ο Κούσης στο γραφείο τύπου που είναι. Τότε θα πάω εγώ στο Άκα. Ήρθε μαζί σας ο Κούσης, που είναι. Γιατί έγραψε. Δευτέρα θα πάμε αετό. Άκου τι έγραψε. Άκου τι έγραψε. Πού είναι το Άκαρης. Μπράβο Κώστα. Ο Κούσης λέει που είναι το υπεύθυνος τύπου. Λέει ήρθε μαζί σας. 30 πόντους ο Ηρακλής στο τέλος. Αν ήσουν στο ποδόσφαιρο και έγραφε αυτό το πράγμα για την ΑΕΚ. Παιδιά, ήταν πρωτομαγιά. Μα είμαι και τώρα. Ήταν καθαρά Δευτέρα. Και το σχόλιο ήταν καθαρά χιουμοριστικό. Θα φάμε αετό. Έτσι. Γιατί το γράψει όταν παίξει με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε αετό το Σάββατο. Εμείς έχουμε αετό το Σάββατο. Γιατί δεν το γράψει για τον ΠΑΟΚ, βρε κότα. Που να δείξει, τι έγραφα για τον ΠΑΟΚ. Φιλαράκια μου και στον ΠΑΟΚ. Και στην ΑΕΚ. Τέλος πάντων, και λέει ο Χίνας, την ώρα του αγώνα γίνονται αυτά. Καταρχήν, αγόρι μου. Δεν φτάνει που δεν γράψαμε Χίνα και γράψαμε αετό. Μας βοηθάει. Δεν πήγα στο Παλτάκι. Γιατί αν πήγαινα δεν θα πήγαινα. Και ούτε πρόκειται να πας. Όντως θα πέσετε. Μαθαίνω. Θα πέσετε. Ναι. Πιέστο. Α, έμαθα να δώσω ρεπορτάζ. Τι ώρα είναι. Δώσε, είναι παρά πέντε. Έγινε χθες μια συνάντηση για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Οπα. Στο Παλατάκι. Ναι. Μια συνάντηση η οποία αναμενόταν και αναμένεται να έχει αποτελέσματα. Αναμενόταν και αναμένεται. Αναμενόταν με ενδιαφέρον και αναμένεται να έχει αποτελέσματα γιατί είναι κρίσιμη. Όμως, γι' αυτό το είπα έτσι, για να το δέσω με το όμως, το οποίο όμως λέει ότι δεν είχε αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Περίμενε. Από εδώ και πέρα χρήσατε. Αναμενότανε και αναμένεται να έχει αποτέλεσμα. Αλλά παρό... δεν είχε αποτέλεσμα. Καλά, μείνε στην ουσία. Στον Εδεσαϊκό πήγες. Μείνε στην ουσία. Ναι. Έδωσαν το... Α, στην Τούμπα έγινε η συνάντηση. Κατσαρής. Στέργιο. Πρόεδρος. Πάρτε να γράψετε Στέργιο κανένα 200, να σας γεμίσω πάλι. Κατσαρής, Παπαδόπουλος, Γαλατσόπουλος. Αυτό δίνει το φορόλ. Αυτό δίνει το φορόλ. Αμαξάρα. Και την Ελένη. Καρακούσης, Κατσιόρας, Δεδέογλου, Χατζόπουλος, Καΐσης. Παρόντες στη συνάντηση χθες στην Τούμπα για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Δεν ισχύει ούτε Κόρφας ούτε Χάρης Μαρκόπουλος. Ισχύει ο σκέψη ότι ναι, εντάξει, ναι, α, είναι και ο Χάρης, να πάρουμε το Χάρη. Α, είναι και ο Κόρφας, να φέρουμε τον Κόρφα. Δεν υπάρχει θέμα προπονητή Κόρφα, παιδιά. Μην εκτίθεστε. Τα λέμε εμείς στις εκπομπές μας και μετά παίρνετε και τα γράφετε για να κάνετε τους έξυπνους και γράφετε προπονητή. Τι προπονητή ο Τζον έχει, δεν έχει προπονήσει ποτέ, που λέει ο λόγος. Τι λες. Τον Πάκο και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο άνθρωπος θα γίνει team manager, αν έρθει. Λοιπόν, φάγανε και το Σταυρόπουλο. Επίσης, υπάρχει θέμα απαραίτητη Σταυρόπουλου, το οποίο όμως μαθαίνω εγώ. Χρήσανθε. Το Magic, ότι τρέπεστε. Οι μισοί τον θέλουνε. Ποιοι είναι οι μισοί. Δεν ξέρω. Είναι. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ο ένας δηλαδή τον θέλει και ο άλλος δεν τον θέλει. Δεν θέλω να μείνει δύο. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Τα λέω εγώ που είμαι. Κωνσταντινίδης υπάρχει. Εκτός ΠΑΟΚ. Τον συμπαθώ. Αδερφός μου ο Κωνσταντινίδης. Δεν υπάρχει, όχι. Δεν θα είναι. Χωρίς Κωνσταντινίδη. Εντάξει, το παιδί έτρεξε τώρα και τον βρίζαν και από πάνω. Σταματάω τη στήριξη. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Σταματάω τη στήριξη μου. Και οι μισοί τον θέλουν και οι μισοί δεν τον θέλουν. Ποιοι είναι οι μισοί και ποιοι είναι οι άλλοι μισοί. Εδώ σε ρεπορτάζ. Όχι, δεν μπορώ να πω. Τέλος πάντων, υπάρχει μια διχογνωμία. Ναι. Ο Νίκος έχει προσφέρει αυτά που έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Κανείς δεν μπορεί να τα αφιζητήσει. Σαν παίκτη, σαν παράγοντα, σαν στέλεχος όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, ήταν σε μια διοικητική ομάδα η οποία χρεώνεται το δίχως άλλο μια κατάσταση αρνητική. Που φαίνεται από τα αποτελέσματα. Δεν φαίνεται από το δικό μας κριτήριο, από το δικό μας σχόλιο. Anyway, αυτό είναι το ρεπορτάζ που σας είχα για σήμερα.
Ούτε Χάρης Μαρκό για τον ΠΑΟΚ. Ούτε Χάρης Μαρκό. Ούτε Χαρισμαρκόπουλος, ούτε Κόρφας και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ σας είπα θα μείνει ο Μέξας και εσείς μου λέτε όχι. Και ο Μουλαουμέροβιτς είναι στο πλαίσιο των σεναρίων, αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει, να γίνει διοίκηση. Δεν μπαίνω για κανέναν όρκο. Πρέπει να γίνει διοίκηση, παιδιά. Να γίνει διοίκηση, να βρεθούν λύσεις. Όπως και στον Άρη, Χρυσανθέ. Μαθαίνω ότι τελικά τα πράγματα δεν πάνε όπως ήταν σχεδιασμένα. Μόνο στην Ηρακλή πάνω όπως είναι σχεδιασμένα, Κώστα. Τίποτα, όλα πρίμα. Ο Ηρακλή δεν φίλε έχει. Ένα... Δεν έχει μείνει ούτε ένα παίκτη. Γιατί να είναι, όλοι ελεύθεροι. Φεύγουν όλοι. Θα πάρουμε άλλου 12. Και πάλι θα σα ζητήσουμε 20 μέσα έξω. Έξω. Και θα παρακαλάτε να. Έξω. Να... έξω θα μα παρακαλάτε έξω, να χάσουμε χάσατε. Για να σωθείτε. Έξω χάσατε, θυμίζω. Ναι, με 100% διαιτησία. Και με κέρδισε Κώστα χωρί Μποχορίδη και ξένο. Τι με νοιάζει εμένα. Και τι να κάνουμε, φίλε. Και εμένα δεν έπαιζε ο Γκάρετ. Τι να κάνουμε. Ω, έπαιζε. Γενικότερα δεν έπαιξαν κι άλλοι και τη μέρα. Κώστα. Τη μέρα που χάσαμε. Έπαιξαν οι διαιτητές για όλους. Όχι, 8 με 5 που να κερδίσουν. Οι δικοί σου βάλανε το. Οι δικοί μου δεν παίξαν καλά, όντως. Δεν παίξαν καλά. Θα βαλέω, λέ. Δεν παίξαν καλά. Δεν για του 20 που δόθηκαν τα 20 ονόματα στο Γουλιέλμο. Αυτά. Δόθηκαν 18 ονόματα στο Γουλιέλμο. 20 δόθηκαν. Δεν όχι, προχωράει 18. Το θέμα, Χρύσανθε. Λες εσύ. Και εντός των τυχών δεν προχωράει. Εσύ το ο χρηματοδότης δεν θέλει να βάλει άλλα γιατί λόγω του κορονοϊού πλήγει και πολύ η επιχείρησή του. Και μαθαίνω ότι το ζήτημα δεν είναι καλό. Και επίσης μαθαίνω ότι έγινε μια υπόσχεση για κάποιον επενδυτή από κάπου. Και περιμένουν αυτή την υπόσχεση, Χρύσανθε. Ο χρηματοδότης, Κώστα. Ναι. Δεν βάζει άλλα. Αυτό. Ο χρηματοδότης θα βάλει Κώστα, τα λίγα που έβαλε. Που είναι φίλος μου. Εντάξει. Και μιλάω απευθείας μαζί του και δεν όλοι περιμένω. Είναι φίλος με άλλους 10. Μπορεί. Ναι. Φυσιολογικό είναι. Μπράβο του, ναι. Δεν περιμένω να μου πούνε άλλοι όμως τι θα κάνει. Ωραία, ωραία δημοσιογραφία. Χωρίς ονόματα. Θα λέει. Χρηματοδότης είπαμε. Τέλος πάντων, ναι. Πάμε. Την εγγυητική θα την κρατήσει. Το 60. Και θα την υποστηρίξει. Και άμα την τραβάνε και συνέχεια, τραβάνε συνέχεια δεν τραβήξει. Και μακάρι να βρεθούν και άλλοι σαν κι αυτόν, να βάλουν και άλλα 60 και 80 και 100, γιατί δεν είναι μόνο τα 60, έχει δώσει και 60, το ξέρουμε. Έχει δώσει και χορηγία κτλ. Το ξέρουμε, ναι. Ενώ κάποιοι άλλοι δεν δίνουν ούτε 500 ευρώ. Το ξέρουμε. Συνημερώνω λοιπόν ότι οι 20 άνθρωποι είναι διαθέσιμοι για να δώσει ο κύριος Γουλιέλμος τις μετοχές του. Να τις δώσει. Και αν δεν τις δώσει, να πάρει την ομάδα ο Γουλιέλμος, ναι, και να αναλάβει και την ευθύνη. Και σας είπα γιατί δεν την παίρνει. Δεν τις δίνει. Σας το είπα και αυτό. Δεν μας το είπες. Σας το είπα. Το ερώτημα που μας έκανε ο φίλος. Πες το μας. Και πες το μας. Επειδή λέει ένα σενάριο, ναι, ναι, που δεν υιοθετούμε, αλλά το μεταφέρουμε μόνο για την ενημέρωση των ακροατών μας, ότι τελειώνει σύντομα η δικαστική περιπέτεια του Λάσκαρη, Χρύσανθε. Επιστρέφει. Και ανοίγουν οι λογαριασμοί του πάλι. Απεμπλέκονται. Πέρασε το 18. Άρα θυμάσαι ότι είναι μπροστινός του Λάσκαρη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό μας υπονοεί. Ένας ακροατής μου έστειλε αυτό το ερώτημα. Αλλά επιστρέφει Τζόρτζια. Τζόρτζια, ολέ. Θα φέρει και το Γιαννάκη και άιντε πάλι Αργιανάρα. Πάρε τους παίκτες και πρίφτη έλα και τέτοια. Δεν ισχύει αυτό που λες. Εντάξει, δεν ισχύει. Το 18 μήνο ισχύει και παρεσχύει. Το άλλο δεν ξέρουμε αν ισχύει. Ο βαθμός. Ότι απεμπλέκονται οι λογαριασμοί του Λάσκαρη. Η δίωξη, Κώστα, υφίσταται. Άλλο η δίωξη, άλλο απεμπλοκεί το δεν λογαριασμό. Δεν μπορεί λοιπόν να πάρει έγκριση με διαβίβαση των μετοχών εκ νέου. Και θα θωθεί και αυτοί που είχαν βγάλει τότε. Αθώη δηλαδή. Ότι ξέπλυμα χρήματος και τα λοιπά. Άρα δεν χρειαζόμαστε ούτε τίποτα. Και με το Λετωνό νομίζω έχει βρεθεί άκρη. Άρα ωραία. Άρα έχουμε. Επενδυτάρα έχουμε δηλαδή. Δεν ξέρω. Α. Εγώ δεν λέω. Θα ρέει το χρήμα. Ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή μεγαλομέτοχο και ιδιοκτήτη. Έχει, δεν έχει. Έχει. Λοιπόν, αν έχει να πληρώσει τα χρέη. Εντάξει. Γουλιέλ με τα χρέη σου. Αν όμως δεν θέλει να πληρώσει τα χρέη, να δώσει την ομάδα και να σηκωθεί να φύγει. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Σιγά ρε Χρυσάνθε, σιγά. Μπάσκετ, να πάμε και στο διάλειμμα. Ο Άρης είναι, Κώστα. Ναι, ρε, φίλε, δεν μπορεί να παίζουν με τον Άρη αυτοί όλοι. Αν έχει λοιπόν ο Γουλιέλμος, Κώστα μου, να έρθει εδώ να πάρει την ομάδα και να λάβει και την ευθύνη. Έτσι. Γιατί Κώστα ο Άρης. Γιατί φτάνει. 1,5 έδωσε. 1,5. 1,5 δεν έδωσε. 1,5. Ούτε. Έτσι λέει. Τι να σου πω τώρα. Άλλο λέει. Δεν είμαι λογιστής. Άλλο έδωσε. Δεν είμαι λογιστής. Ο λογιστής λοιπόν που έχει κάνει. Ο λογιστής που έχει κάνει τον έλεγχο. Ούτε τα μισά. Να το πει επωνύμως. Το λέει. Καλά, πώς βγήκε η ομάδα τόσα χρόνια. Πώς η ομάδα πώς λειτουργούσε. Πληρωμές σε πληρωμές. Μπαν, μαν. Ακριβώς. Η ομάδα σε αντίθεση με τη δικιά σου κάνει πληρωμές. Πούντες. Νάτες! 9 μπάν έχεις!
9! Κωστά. 8 χρόνια στην Α2 σου να. Και τι να κάνουμε, εντάξει. Αφού είμαι βλάκα. Η παραδοχή αυτή μου αρκεί. Αφού είμαι, τι να κάνω. Λοιπόν, break. Θυμίζω. Διαγωνισμό για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. 65 ευρώ η αξία του. Με ένα μήνυμα FM κενό, όνομα τεπώνυμο. Αν θέλετε κάποιο σχόλιο ή κάποια ερώτηση, αν δεν θέλετε, απλά ονοματεπώνυμο, αλλά χρειαζόμαστε ονοματεπώνυμο, στο 54222, χρέωση 062 λεπτά του ευρώ, ανά SMS, Παύλο Μελά 11, ένα κατάστημα Opticon Express, δεύτερο 28 Οκτωβρίου 28, στα δικαστήρια, τρίτο Πολυτεχνείο 23, Νέα Ευκαρπία, θα κάνουμε την κλήρωση στις 2 παρακάτη. Μαζί μας την πρώτη ώρα, Εντερβέτεν, επίσημος χορηγός της Super League, με πάρα πολύ καλές αποδόσεις, όπως σας είπα, και χθε και σήμερα θα σας πω για την Super League. 1,77 ο Άρης. Ναι. Εντάξει. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, τεράστια γάμα παιχνιδιών και πλέον και πάρα πολλές επιλογές στο στοίχημα, καθώς σιγά σιγά επιστρέφουν όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα πέρα από τη Γαλλία που το διέχουσα και μαζί μας τότε καλογεράς, την πρώτη ώρα. Σέρβις, βανοποιείο, βαφείο για ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης σας δίνει τότε καλογεράς. Όσο το δικό σας επισκευάζετε ή ελέγχετε, 3 καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίνων 19, παλιά συμμαχική Ωρεοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουντανιών στη Θέρμη. Και φυσικά. Και δεν ξεχνάμε το μεγάλο διαγωνισμό των 4ALL Stores. Το ποδήλατο του Λοκώστα. Τα καταστήματα 4ALL, τα οποία γιορτάζουν 7 χρόνια και θέλοντας βεβαίως να σας ευχαριστήσουν για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια και για την αφοσίωση. Σας χαρίζουν τεράστια δώρα, όχι μεγάλα, τεράστια δώρα. Με πρώτο και καλύτερο ένα ολοκένουργιο πεζό 208, αυτοκίνητο της χρονιάς του 2020. Επιλέξτε προϊόντα με τη σήμανση 7 Years 4ALL και πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό γενεθλίων των καταστημάτων 4ALL. Συμμετέχετε με οποιαδήποτε αγορά παγωτού, επωνύμων προϊόντων Energy Drink, Energy Coffee, αναψυκτικών και φυσικά με το καλύτερο ρόφημα καφέ της πόλης, τον Baroness Arabica 100%. Πω, θα πάω να πάρω. Διεκδίξε μια θέση ανάμεσα στους 50 μεγάλους τυχερούς. Όσα προϊόντα επιλέξετε, τόσα κουπόνια δικαιούστε. Έτσι. Τα κουπόνια τα παίρνετε από το ταμείο. Ταμείο. Όπου πάντα τα παιδιά είναι χαμογελαστά και πρόθυμα και καλησπέρα και τέτοια λένε. Εγώ το εκτιμώ πολύ αυτό. Έτσι. Να ξέρετε. Και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, 4allstores.gr, μόνο στα 4all. Ένα πεζό 208, 7 σκούτερ ηλεκτρικά, 7 ποδήλατα πεζό, 7 κινητά Apple iPhone, 7 PlayStation 4, 7 φωτογραφικές μηχανές Nikon DSLR, 7 μηχανές GoPro, κάμερες, συγγνώμη, GoPro Hair 7, για όσους ξέρουν, έτσι, είναι οι καλύτερες μηχανές, κάμερες, συγγνώμη, και 7 τρίμερα στο πύλιο στέριο. Θα επιστρέψουμε με μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο σε αγωνιστικό επίπεδο. Εντάξει, να πούμε σιγά σιγά στο κλίμα, τι γίνεται, τι περιμένουμε, Σαββατοκύριακο αυτό κτλ. Σε 2 λεπτάκια με το που επιστρέψουμε. Δεύτερη ώρα, πάντα στο λίμπερο ή στον αθλητικό λίμπερο πλέον. Έτσι. 107,4. Θα κάνουμε μια κουβέντα ποδοσφαιρική. Έχουμε καιρό να κάνουμε. Νομίζω ότι θα μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα. Τρίτη σήμερα θα καλησπερίσουμε τον συνάδελφο από το Ηράκλειο, τον Μανώλη Σαρή, ρεπόρτερ του Όφη, να μας πει τι γίνεται εκεί στο Ηράκλειο γενικότερα και ειδικότερα με τον Όφη. Μανώλη, καλησπέρα. Μανώλη. Δεν μας ακούει ο Μανώλης. Έλα, Μανώλη. Έλα, ρε Μανώλη. Δεν μας ακούει ο Μανώλης. Το κλείσε, ρε παιδιά, το κλείσε, ρε παιδιά. Κώστα, γιατί πήγες από εκεί. Μια ώρα. Κώστα, και γιατί μου πήσες και το μικρόφωνο. Γιατί αλλάζει μικρόφωνο, αγόρι μου. Πω. Το σήκωσα εγώ το συνάδελφο, ρε φίλε. Πάμε λίγο, Μανώλη. Ε. Να το ξανακαλέσουμε. Λοιπόν, Άρη Σόφη το Σάββατο στις 9.30 χρυσανθέτησε. 9.30 ώρα είναι το μάθημα. Στις 9.30, ωραία ώρα. Χωρίς ματίγια ο Άρης. Αφού κλείσει την ΑΕΚ. Όχι. Δεν συμφώνησε με την ανανέωση. Και αυτό. Και αυτό είναι εδώ, ρε παιδιά. Πού είναι η γραμμή. Καλά. Λίγο αυτό. Εδώ να το κράξω. Ήρθε. Μανώλη. Μανώλη. Γεια σου, Μανώλη. Παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, ρε Μανώλη, τι γίνεται. Τι γίνεται. Μας κάνουν σαμποτάζ για να μην μιλήσουμε. Δεν ξέρω ναι. τι γίνεται. Σε φημώνουμε. Μας πολεμάνε. Μας πολεμάνε. Σε ποια παραλία είσαι. Κοίταξε, νομίζω ότι η Όφη είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει εχθρούς στη Super League. Αυτή είναι η εντύπωση έχω. Τι εννοείς εχθρούς? Ότι δεν μας κυνηγάει κανείς, δεν μας κράζει κανείς, δεν μας... Εντάξει, εκεί στην Κρήτη είσαι μόνος τώρα. Αν ήταν εργοτέλη στη μέση, θα τα είχατε τα... Και να ήταν, ρε, εσύ, Χρήστα. Μαλώνατε κάποια στιγμή, δεν μαλώνατε εκεί με τον εργοτέλη κάποια στιγμή? Όχι, ρε, Χρήστα. Τι όχι, ρε. Τι όχι. Τι όχι, εκεί με τον Τουτζιάρη, εκεί πλακωνόσασταν, τα θυμάμαι εγώ, μου τα έλεγε ο Γιώργος.
Ο Γιώργος είναι φίλος, δεν πλάκωνομαστε με τον Εργοτέλη. Είναι τα μεγέθη μεταξύ τους, ρε παιδιά, είναι... Σωστό, ναι. Σας κέρδισες τη μέσα έξω. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αλλά ναι, όντως, κανένα δύο φορές σε κέρδισε μέσα έξω. Σε έκανε κάτι πλάκες. Έτυχε. Και τον πλατανιά στο τελευταίο δευτερόλεπτο, παιδιά. Σαν το τρύπος του Γιαννάκη ήταν. Στον αθλητισμό όλα συμβαίνουν. Και ο Άρης κέρδισε το Χαϊδάρι τελευταίο λεπτό για... Σωστό. Εκείνο όμως ήταν Β' Εθνική. Ήταν δύο ομάδες Β' Εθνικής τότε. Ενώ τώρα ήταν μπαράζ. Ναι, εντάξει. Εδώ μεταξύ, ισχύει αυτό που διάβασα, που είπε ο Ναμπή, ότι όταν έβαλα τον γκολ δεν ήξερα ότι... Ναι, ισχύει. Δηλαδή ήταν παράταση και αυτός νόμιζε, εντάξει. Ήταν τελευταίο δευτερόλεπτο, όφι έπεφτε στην ουσία και αυτός δεν το ήξερε ότι με τον γκολ τον έσωζε. Ναι. Και νόμιζε ότι θα παίξουν παράταση. Με τα αγγλικά πρότυπα. Στην Αγγλία όταν άμα την ισόπαλο πάρει παράταση. Δεν μετράνεται εκτός έδρας γκολ. Ναι, σωστό. Μάλιστα. Εντάξει, ο Ναμπή δεν ήξερε ότι έπεφτε όφι και εμείς ο γιατί που λέει κοντεύαμε να πάθουμε καρδιακό επεισόδιο. Κεφαλικά τα πάντα. Έτσι. Εντάξει, το έχει αφήσει πίσω του όφι αυτή την κατάσταση. Φέτος είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο και θα είναι στην Ευρώπη από ό,τι φαίνεται. Καθώς ο Παναθηναϊκός, ενώ για καμιά δεκαριά μέρες μας λέγανε ότι θα παίξουν Ευρώπη, τώρα λένε δεν θα παίξουμε τελικά. Άρα... Εντάξει. Το λέγανε για να ερεμήσουν τον κόσμο, ρε Χρυσάδη. Σωστό. Πίστευες εσύ ότι υπήρχε 1 εκατομμύριο να επανέλθει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη? Όχι, αλλά επειδή ακριβώς είναι Παναθηναϊκός και είδαμε, ας πούμε, ότι την μια φορά άλλαξε ο νόμος για να μείνει κατηγορία. Την άλλη φορά άλλαξε ο νόμος για να μην τιμωρηθεί. Λες, δεν ξέρεις. Πού? Στην Ελλάδα. Ναι. Η UEFA δεν είναι. Σωστό. Πέρι. Σωστό είναι αυτό που λες. Και γι' αυτό, και γι' αυτό θα μείνει και η τιμωρία. Και μένει η τιμωρία. Ναι. Εμείς στο Ηράκλειο δεν είχαμε κανένα άγχος απολύτως. Ναι. Ας πω την αλήθεια. Ήμασταν σίγουροι ότι ο Όφη θα παίξει στην Ευρώπη και ο Όφη ήταν σίγουρος, γιατί και γι' αυτό το λόγο έκανε και κάνει το σχεδιασμό του έτσι κι αλλιώς για τα παιχνίδια του Europa, όποτε και αν γίνουν αυτά. Ναι, είναι και ένα ζήτημα το πότε θα γίνουν. Οπότε ο στόχος του Όφη τώρα στα play-off ποιος είναι? Όφη δεν έχει στόχο, Χρυσάφε. Νομίζω ότι και ο Όφη και ο Άρης είναι οι μοναδικές ομάδες. Να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Ναι, να βελτιωθούν, να δείξουν κάποια νέα πράγματα στον κόσμο του και σε εμάς. Μέχρι εκεί, από τη στιγμή που πλέον τα ευρωπαϊκά εισιτήρια έχουν εξασφαλιστεί και για τον Όφη και για τον Άρη, δεν υπάρχει κανένα απολύτως άγχος για τα play-off. Ο Άρης έχει και το κύπελο, βέβαια. Ναι. Εντάξει, που το κοιτάει. Δηλαδή τώρα ο Άρης θα ρισκάρει τώρα τα play-off για να βγει πέμπτος ή έκτος για να χάσει την ευκαιρία, πάει στην τελικό, δεν νομίζω. Κάποιες δοκιμές θα κάνει, κάποιους παίκτες θα δώσει ευκαιρίες. Δεν υπάρχει λόγος. Έτσι, όπως το λες. Άρα από αυτή την άποψη περιμένουμε να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο από δύο ομάδες που παίζουν καλό ποδόσφαιρο γενικά. Έχουν επιθετικό στυλ. Ναι. Εγώ δεν περιμένω, βέβαια, δεν περιμένω να δω καλό ποδόσφαιρο από το Σαββατοκύριακο και όλα. Ναι. Νομίζω ότι μετά. Θα βλέπουν και η Γερμανία ότι μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές άρχισαν οι ομάδες να ρολάρουν. Τώρα δεν νομίζω ότι θα δούμε και κάποιο ποδόσφαιρο αξιώσεων το Σάββατο ή από τον Άρη, μακάρι να διαψευστώ. Αλλά υπάρχει ένα δίμηνο αποχής που, εντάξει, παραπάνω. Τώρα ότι... Παραπάνω είναι. 2,5 μήνες. Κοντά στους τρεις. Κοντά στους τρεις, ναι. Γιατί 1 του Μάρτη τελείωσε το πρωτάθλημα της Σουπελικά, με προπόνηση μέχρι 10-15. Και μετά τώρα ρε Χρυσάδε, να λέμε τώρα ότι κάνανε οι παίκτες προπόνηση στο σπίτι τους που είχαν ξεσχιστεί να παίζουν PlayStation και να ανεβάζουν φωτογραφίες. Και αυτό προπόνηση είναι. Ακορυφόμαστε τώρα μεταξύ μας τώρα. Σαν να μου λες ότι εγώ και εσύ κάνουμε 15 και 20 χιλιόμετρα τη μέρα. Αλήθεια είναι και αυτό. Στο PlayStation το κάνω κι εγώ. Αλήθεια είναι, αλλά δεν το φαντάζομαι. Εντάξει, ξέρεις τι, κορυδεύουμε τους εαυτούς μας. Απ' την άλλη, εγώ θεωρώ ότι μετά, και ίσως σε ένα βαθμό επιβεβαιώθηκε και με τη Γερμανία αυτό, ότι μετά από τέτοιες διακοπές είναι προς όφελος των γκολ. Δηλαδή, εκεί που χάνουν περισσότερο οι ομάδες είναι τη συνοχή τους στην άμυνα. Καλά, μετά από διακοπές. Δεν μπαίνει η Γερμανία σαν μέτρο σύγκριση, γιατί ανέκαθεν η Γερμανία τα γκολ μπαίνανε. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι. Γιατί είναι πρωτάθλημα που μπαίνουν τα γκολ. Εγώ θεωρώ ότι θα μπουν πιο εύκολα γκολ στα παιχνίδια που έρχονται και το Σαββατοκύριακο και όσο περνάνε οι μέρες. Θα είναι γιατί πιο παίζει ρόλο, χρήσατε και η ποιότητα των επιθετικών. Συμφωνώ με τον Σέργιο. Βέβαια, τον Όφη έχουν να διαχειριστούν για πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό του Σιλιανίδη. Ναι, πες μας λίγο την κατάσταση. Πες μας λίγο σε τι κατάσταση είναι, γιατί υπάρχουν και ζητήματα και στον Όφη. Αγωνιστικά. Ο Σιλιανίδης στάθηκε άτυχος. Δεν έχει να κάνει ο δραματισμός με την αποχή από τις προπονήσεις. Ήταν θέμα ατυχίας. Είχε αυτή
όπως το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, όπως ο δραματισμός του Αουγκούστο, ναι, στον ΠΑΟΚ, ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή για ένα παιδί που φέτος πραγματικά κατά γενική ομολογία έκανε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του, ήταν στα πρόθυρα της εθνικής ομάδας. Τον περασμένο Γενάρη υπήρχε πρόταση από τη Σαντάρ Λίγη, στην οποία απέρριψε ο Όφη. Τώρα υπήρχε ενδιαφέρον από ομάδες Τουρκίας και το παιδί ξαφνικά, ενώ βρισκόταν να τα είχε όλα στα πόδια του και εθνική και πιθανή μεταγραφή στο εξωτερικό, χτυπάει το πόδι του και μένει εκτός για τους επόμενους 6 μήνες. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό για τον Όφη, και ειδικά σε θέσεις που δεν έχει και λύσεις ο Σίμος, γιατί έχει πάθει ρήξη αστών και ο άλλος εξτρέμ του Όφη, ο Φερέιρα, ο Βραζιλιάνος, στο παιχνίδι με τη Λάρισα, όπου τραυματίστηκε σοβαρά, ναι, και μένει και αυτός εκτός για 6 μήνες. Εκεί δεν υπάρχουν λύσεις για τον Σίμο, είναι μόνο ο Σεμέντο, ο Βάζ και ο Ντίνας. Άντε και ο Μάνος, αν μπορούμε να πούμε, θα παίξει στα άκρα. Να τον βάλει πλάγια, ναι. Ναι, αλλά δεν νομίζω όμως, γιατί ο Σίμος γενικά, παιδιά, είναι αλήθεια ότι είναι ένας προπονητής που πάει σε safe επιλογές, δεν κάνει εκπλήξεις στις ενδεκάδες που κατεβάζει. Αυτό που θέλει είναι να δημιουργεί πάντα μια συμπαγή ομάδα που έχει ομοιογένεια, που έχει ρυθμό, παίκτες που έχουν παίξει σε πολλά παιχνίδια μαζί σε ό,τι έχει να κάνει με το αρχικό σχήμα, και δεν βλέπουμε, δεν έχουμε δει όλη τη χρονιά εκπλήξεις από τον Σίμο. Δηλαδή πρόχειρα το μοναδικό που, η μοναδική περίπτωση που μου έρχεται στο μυαλό είναι όταν έπαιξε με τον ΠΑΟΚ και έβαλε τον Κουντρουμπή αμυντικό χαφ για να δέσει λίγο τα ανασταλτικά καθήκοντα του Όφη. Από εκεί πέρα δεν έχουμε δει κάτι. Ο Όφη έτσι αλλιώς είναι μια ομάδα που δεν αλλάζει φιλοσοφία, είτε παίζει μέσα είτε παίζει έξω, παίζει φουλ επίθεση. Βέβαια έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο Ηράκλειο από ό,τι είχε εκτός έδρας. Εκτός έδρας δεν πήγε καλά φέτος, έτσι δεν είχε... Θα σου πω, ναι, δεν πήγε. Ουσιαστικά το Ηράκλειο ήταν αυτό που οδήγησε τον Όφη στα play-off. Δηλαδή θυμάμαι νίκη στον Παναθηναϊκό, ναι, και νίκη στον Πανιόνιο. Και στα τελευταία παιχνίδια έκανε, ναι, που κέρδισε τον Πανιόνιο, ναι, με τον Τζιλιανίδη, που χάσε το πέναλτι, ναι, αλλά έβαλε τον γκολ. Ναι, 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 δύο νίκες σε κανόφι. Φέτος αντιθέτως κατάφερε να κρατήσει συμπαγή την έδρα του, να έχει τις λιγότερες δυνατόν απώλειες, δηλαδή έχασε από τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Βόλο κατά τύχη, το τελευταίο μάτς, που έπρεπε να τελειώσει 3-1, 4-1, τελείωσε 1-2. Ο Όφη χρήσατε αυτό πλήρωσε στα εκτός έδρας μάτς. Δηλαδή το γεγονός ότι παίζει επιθετικά, λες. Ναι, δηλαδή θυμίσου, θα σας πω ένα παράδειγμα στη Λάρισα, που κέρδιζε 2-0 στο 10. Ναι. Άλλη ομάδα, αν κέρδιζε 2-0 στο πρώτο δεκάλεπτο, θα κρατούσε λίγο τα μπόσικα. Ενώ ναι, όποιος βγήκε στην επίθεση, θα βάλει και τρίτο, να βάλει και τέταρτο γκολ. Να σου πω, εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω να βλέπω τον Όφη. Καλά, το επιθετικό ποδόσφαιρο πάντα είναι ωραίο, αλλά πολλές φορές δεν έχει αποτέλεσμα όμως. Δεν θέλω να βλέπω τον Όφη, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται, να είναι κακομοίρης μέσα στο γήπεδο. Ναι. Να κλείνεται δηλαδή μέσα στην άμυνά του, να παίζουν και 11 ταμπούροι. Ήρθε η Λάρισα εδώ 95 λεπτά μέσα στην περιοχή με διπλή και τριπλή άμυνα ζώνης. Ναι, το τσαλάκωσε το 0-0 ο Κούγιας. Ναι, το πήρε το 0-0, αλλά εντάξει. Δεν μου αρέσει. Γενικά οι άνθρωποι του Όφη είναι υπέρ αυτής της φιλοσοφίας. Ότι ναι, παίζουμε το ποδόσφαιρό μας, θέλουμε να εξελίξουμε αυτό που παρουσιάζουμε, και πρέπει να πω εδώ πέρα ότι αυτό που μαθαίνω μιλώντας έτσι με τα γραφικά είναι ότι ο Όφη θα αλλάξει αγωνιστικά level την επόμενη σεζόν. Πιθανόν να το δούμε και με ένα σύστημα που το βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, να δούμε τον Όφη να παίζει 3-4-3. Το Λάρσον το θες όντως ή είναι μόνο δημοσίευμα? Όχι, όχι, δημοσίευμα. Αφενός είναι ακριβώς και αφετέρου η ηλικία του δεν είναι αυτό που ψάχνει ο Όφη. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρω Χρήστανε πόσα παίρνει ο Λάρσον. 250 έχει φέτος. Δεν υπάρχει. Καλά, ούτε στον Άρη θα τα πάρει τα 250. Δηλαδή και ο Άρης το 150 με 170 θα είναι η πρόταση για του χρόνου, αλλά... Δεν ανεβαίνει εκεί πέρα. Γενικά στον Όφη θέλουν να είναι νοικοκύριδες, mm-hmm, να κάνουν τα οικονομικά τους, και κυρίως αυτό πάει στο στέργιο για τον ΠΑΟ. Γενικά κυρίως στον Όφη αυτό που θέλουν να προστατεύουν την τσέπη του Μπούση. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά, επειδή όλοι είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, και οργανωτικά αλλά και ποδοσφαιρικά, ότι δεν μπορεί ο μεγαλομέτοχος της κάθε ΠΑΕ να βάζει το χρόνο 6-7 εκατομμύρια και να πηγαίνουν στα σκουπίδια. Θα πρέπει να γίνεται μια σωστή διαχείριση και να υπάρχει και η προστασία του μεγαλομετόχου. Αλλιώς ο χύψη μεγαλομέτωχος σε 2-3 χρόνια θα πει δεν μπορώ να βάζω άλλα λεφτά. Φεύγω. Ή μειώνω το budget 70%.
Εντάξει, ο Όφη έκανε μια καλή, μια καλή επιλογή, νομίζω, προπονητή που δεν την περίμενε κανένας. Με ένα όνομα που αν ερχόταν. Εκτός από το Σαμαρά. Ναι. Κοίταξε, ένα όνομα που αν ερχόταν στον Άρη ή στον ΠΑΟΚ ή οπουδήποτε θα λέγανε ποιος είναι αυτός και θα γινόταν ο χαμός. Ο Όφη όμως ως ομάδα. Αυτό λέω, ότι ως οργανισμός τον προστάτευσε το Σίμω. Και δεν έχει να κάνει όμως. Δεν έχει να κάνει. Εδώ 20 μέρες. Πρέπει να σου πω ότι 20 μέρες. Ναι. Όταν είχα γράψει, το όνομα του Σίμου γύρω στις 2-3 τα ξημερώματα, θυμάμαι εκείνη τη μέρα. Έγινε χαμός. 20 μέρες μέχρι να ανακοινωθεί ο Σίμος, έγινε χαμός. Εντάξει, μακάρι, να έχει και διάρκεια ο Σίμος και να κάνει και έργο. Εντάξει, τα πάντα φαίνονται στη διάρκεια. Μανώλη, η ομάδα σε τι κατάσταση είναι λόγω κορονοϊού? Κουβέντες για μειώσεις, πληρωμές, κλίμα. Πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα εντός του ΟΦΚ οικονομικά. Είναι μια ομάδα που είναι τράπεζα, πληρώνει στην ώρα της. Δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, δεν σκέφτεται όπως άλλες ομάδες μικρομεσαίες τις πάει να γλιτώσουμε κανένα φράγκο, γιατί Σέργιο, ακόμα και στις πρώτες τηλεδιασκέψεις για την επανέναρξη στο play-off, ο Όφη ήταν μία από τις ελάχιστες ομάδες που είπαν ότι θέλουμε να παίξουμε, γιατί θα μπορούσε ο Όφη να πει το αντίθετο, γιατί είχε δεμένο το γαϊδάρο του. Σου λέει πέμπτος τερμάτισα, ό,τι και να γίνει στο Παθηναϊκό θα βγω στην Ευρώπη. Θα γλιτώσω και τα μηνιάτικα Απρίλη, Μάη, Ιούνι και τελείωσα. Αλλά δεν σκέφτονται έτσι στον Όφη. Το μόνο που σκέφτονται στον Όφη είναι το ποδόσφαιρο. Και τέτοιο αυτό βγαίνει και στην ομάδα μέσα. Βγαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν βγαίνει μόνο σε εμάς και στον κόσμο. Ακόμα δηλαδή και μέσα στη χρονιά που στον Όφη δεν είχαν κανένα απολύτως άγχος. Και η μόνη πίεση που υπήρξε ήταν από την πλευρά του κόσμου, επειδή ο Όφη ήταν μέσα στην εξάδα από την πρώτη αγωνιστική. Στον Όφη έλεγαν, είτε μπούμε στα πλέον, είτε δεν μπούμε, εμείς τη δουλειά μας την κάνουμε. Και αυτό λειτουργεί σε ευεργετικά, ακόμα και σε ένα κακό δίμηνο που είχε Όφη, Δεκέμβρη-Γενάρη, όπου κέρδισε μόνο τον Άρη και τον Πανιόνιο, σαν να μην συνέβαινε τίποτα μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ήταν τέτοια η διαχείριση εντός του ΒΑΚ, που σαν να μην συνέβαινε τίποτα απολύτως. Μάλιστα. Πες μας και για το Μεγιάδο. Πες μας και για το Μεγιάδο. Για μειώσεις γίνανε στον Όφη. Βέβαια, θα γίνουν. Θα γίνουν μειώσεις και είναι στις συζητήσεις. Απλά στον Όφη αυτό που λέει το ρεπορτάζ και αυτό που γνωρίζω είναι ότι θα γίνουν σε πολύ μικρό βαθμό σε σχέση δηλαδή με ότι ακούγεται στις υπόλοιπες ομάδες του Πελίκ. Πες μας και για τον Μεγιάδο, τον αγοράζει, δεν τον αγοράζει, τι γίνεται εκεί? Κοίταξε, νομίζω θα τον αγοράσει. Θα τον αγοράσει Όφη. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι συζητήσεις, αλλά θα τον, καλός θα τον αγοράσει Όφη. Είναι καλός παίκτης. Νομίζω ότι χρήσατε φέτος ήταν ένας από τους 3-4 καλύτερους αμυντικούς μέσα του πρωταθλήματος. Ναι, αν δεν είχε τον τραυματισμό, νομίζω θα πήγαινε ακόμα καλύτερα. Ναι. 3 μήνες έμεινε εκτός, δεν ήταν και λίγοι. Και μάλιστα μόλις γύρισε ήταν σαν να μην έλειψε μια μέρα. Γενικά αυτή η τριάδα του Όφη στη μεσαία γραμμή με Ναμπή, Νέιρα και Μεγιάδο θεωρώ. Value for money. Διπλό. Διπλό την Κυριακή. Διπλό. Τι διπλό. Διπλό. Μανώλη, να το παίξουμε το πεντάκι. Το μόνο διπλό την Κυριακή θα είναι στην Τούμπα, στέλνει. Διπλό. Λοιπόν. Πόσο δίνει, πείτε μου, πόσο δίνει το διπλό? Πέντε. Πέντε. Παιδιά, το τιμάμε. Ωραία. Παίξτε το εσείς. Μανώλη, κάτι τελευταίο. Η κατάσταση πώς είναι στο Ηράκλειο μετά τον κορονοϊό? Φαντάζομαι ρέει το χρήμα, τουρισμός, θάλασσες. Τουρισμός δεν έχει ξεκινήσει, αλλά θα έχουν προβλήματα εδώ στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη το καλοκαίριζε από τον τουρισμό. Έτσι, μην ξεχνάτε, στην Κρήτη υπάρχουν μερικά από τα καλύτερα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα και δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Και δεν ξέρουμε και αν θα ανοίξουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η κρίση θα επηρεάσει την αγορά του χειμώνα μετά, γιατί είναι χιλιάδες οι ξενοδοχειοπάλληλοι που ζουν στο Ηράκλειο και αν δεν δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι όλο το καλοκαίρι που παίρνουν για ένα πολύ καλό μηνιάτικο, δεν θα πέσει μετά στην αγορά. Να σε ελπίσουμε, ότι θα δουλέψουν. Να ασχοληθούμε λίγο και με ένα σοβαρό άθλημα. με το ζομπανάκι, τι έγινε στο Ρέθινο τελικά? Στο Ηράκλειο, μάλλον. Ξέρει, Κρήτη είναι, κάτι τα ξέρει. Εντάξει, να σου πω, Κώστα, δεν πολύ ασχολούμαι με το Ρέθινο, ναι. Αλλά αυτό που ακούω εδώ στο Ηράκλειο από τους πασχετικούς της πόλης, ναι, είναι ότι ήταν μια απόφαση που θεωρείται ηλυμένη. Δηλαδή αυτό που λένε παράγοντες εδώ του μπάσκετ στο Ηράκλειο ήταν ότι αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε αυτό. Μόνο Ηράκλειο μέσα στο μπάσκετ, Κώστα. Το λάθος, Κώστα, του Τζομπανάκη, αφού με ρώτησε, να σου πω ότι, και το είπε μάλιστα
απέξω κάποιες δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΑ, νομίζω, πριν ναι, ημέρες. Ναι, ναι. Διότι το Ρέθινο δεν έγινε ποτέ ομάδα της Κρήτης. Σωστό. Παρέμεινε μια ομάδα μόνο στο Ρέθινο. Από τα Χανιά που είναι 30 λεπτά με το αυτοκίνητο δεν πήγαινε κανένας. Δεν πήγαινε κανένας. Από το Ηράκλειο επίσης δεν πήγαινε κανένας, που είναι 45 λεπτά. Ναι. Δεν φρόντισε ο Τζομπανάκης όλα αυτά τα χρόνια να κάνει το Ρέθινο ομάδα της Κρήτης. Τι να φροντίσει, εδώ έριξε το Ηράκλειο. Να την ανοίξει, να την ανοίξει προς την Κρήτη την ομάδα, αυτό εννοεί. Βέβαια, γιατί Κώστα, μην ξεχνάς ότι έχουμε και στο Ηράκλειο τα δύο ωράκια. Ναι, βέβαια. Ένα από τα καλύτερα γήπεδα. Η ΕΟΚ δεν το ξεχνάει σίγουρα, ούτε ο Κώστας. Και καλά κάνει, γιατί έχει την καλύτερη φιλοξενία. Και καλά κάνει. Και τον καλύτερο παράγοντα, το Μαρκάκι. Ο Πάμπι, σωστό. 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 Συγγνώμη, ρε παιδιά, ο καλύτερος παράγοντας είναι ο Μαρκάκης. Τι να κάνω τώρα. Κάτω στο μπάσκετ πλάς το βράδυ. Μας έδισε το Σάββατο ή λόγω κορονοϊού, πτήσεις και αυτά δύσκολα. Να έρθει. Λόγω κορονοϊού και μωρού. Εδώ δεν θα πάω εγώ, ρε. Τι θα πας εσύ. Εδώ δεν θα πάω εγώ. 30 επιτρέπονται. Θα πάει ο Νίκος Παπαδόπουλος. 30 δημοσιογράφοι, ε. 30, ναι, ναι. Είστε και πολύ εργά από την Είμαστε πολύ, ναι. Πού να χωρέσουν όλοι. Έτσι, έτσι. Έγινε, Μανώλη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ναι, ναι. Είστε και πολλοί και τα μαθαίνουμε από τους Αθηναίους, τα νέα του Άρη. Άλλη μια μπούρδα. Είστε και πολλοί και τα γράφει ο... ναι. Το 210.gr. Έγινε, Κώστα. Μπες στο Λαμπαουτάρι τώρα να διαβάσει καμιά είδηση και μετά τα λέμε. Λοιπόν, πάμε στο break και για τον Ηρακλή. Έχουμε βάλει μια αποκάλυψη. Καλά, εννοείται. Για άλλον ένα παίχτη που ξέρει. Εννοείται, δεν θα βάλετε για τον Ηρακλή. Θα πλήρωτε και τρως μπάλα. Γιατί τι έγινε. Ας πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Εγώ κι αν είμαι. Λοιπόν, πάμε στο break. Δεύτερη ώρα με Ιντερβέτεν, παρέα. Πώς είπες, 1,77. 1,77 ο Άρης, ναι. Μαμά είναι αυτή. Κώστα. Σοβαρέψου λίγο. Κλείζει τη τηλεοράση, παιδιά. Σοβαρέψου, Κώστα. Λοιπόν, η Ντερβέτεν είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αρχίζει η ελληνική Super League. Οπότε μπορείτε να μπείτε και να δείτε τις στοιχηματικές αποδόσεις για τα παιχνίδια του Άρη με τον Όφη, του Πάγου με τον Ολυμπιακό, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και γενικότερα και τα πρωταθλήματα σιγά σιγά παίρνουν μπρος όλα-όλα. Ξεκινάει και η Αγγλία σε 10 Η Ισπανία ξεκινάει, νομίζω 11 του μήνα ξεκινάει ναι, η Ισπανία. Ναι. Και η Ιταλία. Η Ιταλία 20. Ωραίο το πρωτοσέλιδο εδώ, ένα γαλλικό από 3 μέρες. Μόνο εμείς. Μήπως είμαστε. Λακεσμά. Οι μόνοι που δεν είναι. Λακεσμά. Όντως. Ωραίο λοιπόν. Πρωτοσέλιδο. Ναι, να χάσουμε κανένα σπίτι ακόμη τώρα που αρχίζει η Αγγλία, η Ιταλία και η, και η Ισπανία. Δεν πρόλαβα, ρε. 2-4. Και το παίζαν όλα ακριβές σκορ. Τι θα παίζεις εσύ. Διπλό και over 3,5. Άρα. Θα το κέρδιζε. Θα το κέρδιζες. Και διπλό και over 4,5. Έγινε, Κώστα. Το goal στο κλάδι Βικελίδη Χρήσανθε. Βλέπω στην Ντερβέτεν. Ναι. 2 απόδοση. 3-1 ο Άρης. Καλό. 1-2. Τον κλείνω. Συνεχίζουμε. Μπράβο στους συναδέλφους στο Open. Άντε πάλι. Που από όλες τις φάσεις για τη γραμμή του offside βάλαν γκολ του Τρόιο. Πολεμά τον Άρη. Είναι γνωστό. Πολεμά τον Άρη. Ναι, βέβαια, ρε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πώς έλεγε ο Βέγκος, όλα είναι ατμός. Έτσι. Όλα είναι επικοινωνία. Όλα επικοινωνία. Μην χαλάς και την κονσόλα αυτή. Όλα είναι μουσική. Μην χαλάς και την κονσόλα. Λοιπόν, μήνυμα. Μπράβο. Μεγάλο έργο αυτό που γίνεται εδώ. Ποιο, γυροκομείο. Εκεί θα πας. Τεράστιο, θα πάω. Ωραία. Θα μπορούσε να κάνει καριέρα ο DJ D-Pit. Λοιπόν, μήνυμα του φίλου του 6938. Ναι, εναντίον μας. Άντομα στο Κομίνι έκανα στο Ηράκλειο για τις φαγές. Οχ. Off Πλατανιάς 3-2, Off Άρης 3-1 και στο Off Λαμία 3-0. Που σφράγισαν εξάδα, τι πρόβλημα έχουν με Άρη, λέει ο φίλος. Έπρεπε να το πούμε στο Μανώλη. Το έστειλε η ώρα 1.30 ο, ναι, ο φίλος. Είχε κλείσει ήδη ο Μανώλης. Λέξε, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Στο Όφι Πλατανιά πήρε ένα πέναλτι Όφι που δεν υπήρχε όντω. Στο 1-0. Καλά, εσύ χτες δεν έλεγε ότι είναι η πιο ευνοημένη ομάδα. Και στο Όφι Άρης πήρε το. Δεν έδωσε το πέναλτι στον Μπάρε, φίλε. Πεντακάθαρο είχε και ο Κάκος, το είπε στο Όπεν. Και δεν παίξαμε αυτό το μάτς 2-4. Εντάξει, τι. Κολονία. Κονολία. Κόστα όλα τα μάτς έτσι. Λοιπόν, έχετε ακόμα κάτι λιγότερο από 20 λεπτά για να πείτε στην κλήρωση για το ένα ζευγάρι γυαλιά λίγο από το Opticon Express, 65 ευρώ η αξία του. Να πάτε σε ένα από τα 3 καταστήματα και να πάρετε το δώρο σας. FM και ενώ το μήνυμά σας ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε για να μπείτε στην κλήρωση, το στέλνετε στο 54222.
Όσοι στείλετε κερδίζετε μια δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ πάλι από τα Opticon Express. Μαζί μας δεύτερη ώρα η πίτσα Mr. Gold. Έχει ανοίξει η υπηρεσία delivery από τη 1 το μεσημέρι. 2-3-10-62-85-86. Είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο. Πολύ και μεγάλες, πολύ μεγάλες προσφορές. Δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ. Τρεις τετράγωνες μεγάλες μόνο 16. Όλα τα σχετικά, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενιριλί με τα καλύτερα υλικά και πολύ γρήγορη παράδοση. Και αν δεν θέλετε να φάτε κάτι σε ζυμαρικό και συναφή, έχει και πιάτα ημέρας, μουστακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο, σπετσοφάι και έτσι γυροσαρμάδες. Ρωτάτε το. Περίμενε, περίμενε, θα πάρει κάτι σε έτσι γυροσαρμάδες. Θα πάρει κάτι σε γυροσαρμάδες. Ναι. Ό,τι σα πούνε εκεί τα παιδιά, θα πάρει ο Χάρης και θα με ξεφωνίζει. Δύσκολο φαγητό είναι, αλλά. Τζιγεροσαρμά. Ωραίο φαγητό. Λίγο βαρύ είναι. Άντε πάλι, το είπαμε αυτό. Άκου και τζιγεροσαρμά. Λοιπόν, 2-3-10-62-85-86. Σκέφτεσαι να έχει τζιγεροσαρμά. Σίγουρα σάκι. Από 2-80 ημερίδα, παιδιά. Έτσι. Να φάτε και κάτι διαφορετικό. Να πει το Χάρη να κάνουν το Σαββατοκύριακο. Να το γυροσαρμάδες. Βέβαια, είναι πολύ ωραίο. Πάντω το σπετσοφάι είναι εύκολο. Το σπετσοφάι είναι εύκολο. Άντε πάλι. Στέργιο, σήμερα τι θα μαγειρέψεις? Έχω φασολάκια από χθες. Τι φασολάκια, ρε Στέργιο? Ένα κιλό φέτα, φίλε. Μια σακουλά, σακουλά. Φασολάκια βιοπία. 6 και 40. Φρέσκα, φρέσκα, τα καθαρίζεις με το πίλερ. Θα φέρω σε ένα. Ναι, φρέσκα. Ποιο? Με το πίλερ. Άσε μας αρκώσεις. Σακουλάρο, λέτε να ανοίγεις, την πετάς μέσα, έφυγες. Το πίλερ, σιγά. Λοιπόν... Δεν έχω καθαρίσει ποτέ φασουλάκια, εντάξει. Ούτε γυναίκα μου, όντως. Ούτε καμιά μοντέρνα Ελληνίδα, πιστεύω. Τι πολύ είναι... λίγες. Καθαρίσει. Φασουλάκια, ναι, φρέσκα που τα παίρνεις. Φασουλάκια ή φασολάκια. Εγώ φασούτα λέω. Φασούλας έρχεται στην νεό. Φασουλάκια. Εντάξει, έγινε. Όπως και τα μπιζέλια. Από τα φασουλάκια. Αρακά δηλαδή. Ναι, αρακά. Τα μπιζέλια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι φάει, έχεις μπιζέλια. Μπιζέλια, ναι. Μ' αρέσουν. Μια χαρά είναι. Τα μπιζέλια. Πάλι Στέργιο, μπιζέλια. Όλο λαδεράτρος είναι τελικά, μου φαίνεται. Φιλή μου στη γράμμωση. Λοιπόν, υπάρχει μήνυμα του Ζαμπά. Του Ζαμπά. Εναντίον μας. Με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, ορίστε. Άκουσε ο Γιάννης Κόντης χθες για τον Ζαμπά. Όχι. Τι είπε. Έχει σχολιάσει γενικά, είπε ότι είναι ταχύτατο, είναι γρήγορο. Δεν υπάρχουν τα 5 εκατομμύρια που έχουν δώσει, λέει. Με 5 εκατομμύρια παίζει πολύ καλύτερο παίκτη και είναι Βραζιλιάνος. Και ω ειδικό εικόνα και λέει. Απ' την άλλη λέει. 5, όντως πολλά. 5. Λέει, σχολιάζει τους παίκτες. Ναι, ναι. Το ρωτούσε ο Ζαγόρας για όλους τους παίκτες. Ωραίο. Και του λέει για τον Ζαμπά και λέει είναι γρήγορος αυτό το ένα το άλλο, αλλά είναι λέει ο μόνος Βραζιλιάνος που δεν ξέρει μπάλα. Όντως έχει ένα δίκιο. Όχι, εντάξει. Φιλέ, έχει ταχυδύναμη όντως. Είναι ταχύτατος. Όντως δεν ξέρει να κάνει τρίπλα, ρε φιλέ. Έχει περάσει ποτέ έναν με έναν. Τα τελειώματα δεν είναι καλό. Είναι ο μόνος Βραζιλιάνος που στο ένας με έναν δεν μπορεί να περάσει τον έναν. Μην το λέτε αυτό τώρα, ρε παιδιά. Καλό, εντάξει, το λέω. Πώς έπαιξε από εδώ και από εκεί, δηλαδή. Και... Πού έπαιξε. Στην Τέρα Γκρόντ. Πού έπαιξε, Στεριό. Στην Τέρα Γκρόντ. Θα τελειώσει μόνο όταν όλοι καταλάβουν το πραγματικό νόημα. Μην μένετε σιωπηλοί, μην υποκλίνεστε σε κανέναν, μην σκύβετε το κεφάλι, μην αποδέξετε ποτέ καμία προσβολή για το χρώμα σας. Ο αγώνας αυτός θα είναι για τον George Floyd και όλους όσους έχουν υποφέρει άδικα. Ποτέ δεν θα μείνουμε σιωπηλοί, ποτέ δεν θα μας κλείσουν το στόμα. Black Lives Matter, πείτε όχι στο ρατσισμό. Στην μεταξύ στην Αμερική γίνεται για 7η συνεχόμενη μέρα. Είπε και συνέχισε μετά το πάρτι στο οποίο ήταν. Ο κακός χαμός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμφύλιος γίνεται εκεί. Εχθές υπήρχε και μήνυμα του Μιχάλη του Τζόρνταν. Βέβαια ο Ελληνάρας που είδε το Last Dance Κώστα από κάτω σχολίαζε. Τότε δεν τα έλεγες όμως όταν σου ζήτησαν. Έχουν δίκιο, δεν τον πάω τον Τζόρνταν μετά το Last Dance, να ξέρετε. Ναι. Χάλασε την εικόνα του. Έδειξε ότι είναι πολύ εγωμανής, εξουσιομανής, νικομανής και παρτάκιας. Και Κώστα το παιδί της διπλανής πόρτας. Και δεν τα λέγατε, δεν τα γράφατε όμως. Για να γίνεις ο Τζόρνταν, έτσι πρέπει να είσαι. Εμένα αυτό μου έδειξε. Για να γίνεις ο Τζόρνταν. Των εποχών, δεν ήταν έτσι. Πώς να είναι έτσι. Δεν ήταν έτσι. Ούτε ο Μπέρντ από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Ήταν αυτό. Έτσι. Και. Όλοι θετικοί. Υποβληθεί. Έγινε για μειώσεις. Σήμερα είναι η κουβέντα. Στεριό. Στον ΠΑΟΚ έγινε. Όλοι θετικοί και δεν θα γίνει το μάτσο Σάββατο. Στημένο. Να το. Καταρίνα, πέντε μέρες. Κώστα, είναι υγεία θέματα αυτά. Μίλες μπουρδες. Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει, ρε παιδιά, μίλες μπουρδες. Καταρίνα, πέντε μέρες. Καταρίνα, να πεις εσύ. Καταρίνα.
Κρίνεται για τις μειώσεις και τα λοιπά, ή θα έχουμε κανένα σύνταγμα. Ποιες μειώσεις? Συμβόλαια, τι εννοείς, να υπάρχει καλό κλίμα. Μπορεί να υπάρχει καλό κλίμα στις μειώσεις. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ που πήγανε και είπανε 12,5% κάτω, λέγανε λίγο. Χαμόγελο. Να πάρουν τα λεφτά πίσω. Πού να πάνε? Στου ομίλου Champions League. Δεν μπορούν να μπουν στους ομίλους του Europa League, Στέργιο. Χάνουν από την Derek Grosny. Με τον Ηρακλή να παίξει το Περόνε, θες να το βάλει. Και θα πει στο Champions League, βρεσί. Losers. Πού ήταν το Άγιαξ, το Eindhoven. Τέλσταρ έπαιζε. Τέλσταρ. Το 87. Στη γατρική του Άγιαξ είναι Τέλσταρ. Τη Φίλιπς. Ναι. Του Άγιαξ τη Φίλιπς, ναι. Ε, η Φίλιπς αφού είναι ο χορηγός του Άγιαξ. Είναι στην Eindhoven, Κώστα. Και στον Άγιαξ. Και στον Άγιαξ. UEFA CAS Mafia. UEFA Mafia δεν λέγανε. UEFA CAS. Ότι η UEFA έστησε το ολόκληρο ΠΑΟΚ. Η UEFA. Η UEFA για μάφια. Να μείνει έξω ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Με σφαγή. Από τώρα έχω έτοιμο τον τίτλο. Ποιον? Σε περίπτωση που ο Μηγέννη το ΠΑΟΚ δεν αθωθεί. Τα κάσαραν. Όχι. Άνθρακα ο Θησαυρός. Τι αρνητικός. Το άνθρακα ο Θησαυρός. Αυτό σου λέω. Έχω έτοιμο. Φυσικά δεν είναι μια εθνική ομάδα. Να το. Η ομάδα κάνει όλα σωστά. Δεν χάνει ποτέ. Η ομάδα κάνει όλα σωστά. Ολλανδός. Νόημα. Τα μετέφερα από, όλα, από το ναι. Λογαριασμό του ενός. Πού είσαι, θα μπορώ πως δεν το είδες. Μεταφέρθηκαν και τα γραφεία, λέει. Από το Λεσσαλέ. Δεν επηρεάζει αγωνιστικά. Ξέρεις γιατί το λένε αυτό. Το 1-1. Το 1-1, αυτό θα πούνε. Ορίστε, 1-1. Ότι να, ορίστε, φέρνει 1-1. Αλλά όταν ο Άρης έφερνε 2-2 με τον Ολυμπιακό, ευνοούσαν και άλλοι. Είχε και άλλε ομάδε. Σύμφωνα με τη Σπανού. Όταν ο Άρης έφερνε 2-2 την 8η αγωνιστική και που δεν είχε αυτή την κάνει δηλαδή, μήνυση τη Σπανού. Ποια. Μείνει στην ανακρίτρια, δεν γίνεται στην Ελλάδα. Μάθε λίγο το νομικό πλαίσιο. Μείνει στην ανακρίτρια, κάνουμε. Κάνε προσφυγή στον Άρη Πάγο. Γιατί με έκανε δίωξη εμένα για να την κάνω τίποτα. Γιατί όχι, να την έκρινε. Σπηλώνει το όνομα του Άρη. Το σπηλώνει είναι η αλήθεια. Και μεγαδρίζει άρμα. Και ότι έκανε έτσι, ότι έτσι, έτσι, αυτά είναι, αυτό δεν διώκεται νομικά όμως. Δεν διώκεται νομικά. Αν, διωκόταν, αν είχε τον Άρη στο κατηγορητήριο, ναι, τότε θα μπορούσε να έχει ένδικα με, μέσα ο Άρης. Άλλωστε είναι η παλιά ΠΑΕ. Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με τη συγκεκριμένη. Λοιπόν. Έχουμε ειδησιογραφικό κάτι από τον ΠΑΟΚ. Έχουμε για την μπάλα. Για την μπάλα. Τι για την μπάλα. Για μπάλα, για ποδόσφαιρο. Σου είπε δεν παίζει ο προπονήσεις και θα περιμένουν να δούμε ποια θα είναι η ενδεκάδα. Ο Ζαμπά ξεκαθαρίζει. Ο Ζαμπά παίζει. Τι μα νοιάζει ο Ζαμπά. Δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει ο Ζαμπά. Ποιο Ζαμπά. Ούτε ο Κρέσπο θα παίξει. Ούτε φυσικά ο Ίγκασον και ο Γιαννούλη και ο Αγκούστο. Είπαμε, θα παίξει ο Μιχάη. Θα παίξει ο 9 Μιχάη δίπλα στον Φερνάντο Βαρέλα. Και τελειώσαμε. Πάω ο Ολυμπιακός. Και πόσο είπαμε δίνει το διπλό. 2,95. Και 5 όφη, 15. Μια χαρά. 5 Παναθηναϊκός, μη στην ΑΕΚ. 75. Να παίξουν οι παίκτες για τον Δόνι. Και 5,80. Γιατί ρε Χρήστα, παίξουν... δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν μπορεί να χάσεις. Τι είσαι όχι. Δηλαδή, αρμάδα. Ναι. Καλά. Εδώ έκανε συνδυασμό, κέρδισε όφη με στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Φίλε, λέμε τώρα ότι λόγω της Κανταρίνας. Ναι. Έκανε ένα τέτοιο που κάνει φύρα 4. Να προετοιμάσεις. Αν η φύρα 4 παίξει. Μα εγώ είμαι διπλό Ολυμπιακό. Καλά. Τρία διπλά δύσκολα. Η ΑΕΚ θα κερδίσει. Δύσκολα, Ζήτημα να υπάρχει, πιστεύω, ένα διπλό. Τι την Κυριακή το βράδυ εμείς θα ξαναφέρουμε τον Αναστασία. Παναθηναϊκάρα. Την Κυριακή θα πέσει. Δύο πνευματός γιορτάζει ο Στέριος. Η Χάρτινη και τα λοιπά. Η Χάρτινη. Η Χάρτινη. Ναι, την θα... Τρίτη θα δεις που θα λένε ο Φέρε. Facebook. Τώρα είναι η Φίλιππα. Η Χάρτινη, ο Χάρτινος, ναι, Φίλιππα. Και τέτοια. Ξαναβγαίνει. Και Τσετζόγλου βγαίνει πάλι στο... Έχουμε άρθρα... Και Τσετζόγλου, Ασβεστάς, βγαίνουν τώρα στο SDNA. Είχαν σταματήσει, τώρα βγαίνουν. Τι σχέση έχει το SDNA. Είχαν βγει εκεί, ήταν και φύγανε. Ναι, τέλος πάντων. Τι είναι. Ωραία, λοιπόν. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τι ακριβώς θα γίνει. Και τι ακριβώς θα γίνει. Και... και τι... Και τι άλλο Στέργιο έχει και κάτι άλλο έχει το Σαββατοκύριακο. Δυνατό. Το Σαββατοκύριακο. Ναι, κάτι Πανιώνιος, κάτι αυτά, κάτι. Πανιώνιος Βόλος. Να το. 3-4. Άσος. 3-4. 3-4. Πάει ο Καλάθης. Να παίξουμε ανατροπή. Πού πήγε στον ΠΑΟΚ. Πού πήγε. Μπαρσελόνα. Ναι, φυσικά. Τι είναι φυσικά. Για να κόπουλο έχω. Αναμενόμενο. Αφού είπε δεν τον θέλει. Δεν θέλει. Λεφτά τέλο. Λεφτά τέλο δεν θέλει. Κλείνει κανούλα. Τελειώσαμε. Γιατί τόσα χρόνια που βάζει δηλαδή δεν. 9 χρόνια έχουν να πάνε Final Four εντωμεταξύ. Αυτό. 9 χρόνια, ναι. Με το φετινό.
Και αυτό τώρα λένε οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού. Ξεχάσετε πότε πήγατε Final Four και τα λοιπά. Να πω και μια είδηση για τον Ηρακλή. Έκτακτη γενική συνέλευση στο Κατσάνιο διαβάζω. Να το, πες το, αυτή είναι η δυσάρα. Ο Αλφα Σίγμα Ηρακλής, καλή αύριο Τετάρτη και ώρα 6 τα μέλη του στο Κατσάνιο. Το πρωί. Σε έκτακτη. Το απόγευμα, ρε φίλε. Και ώρα 16.00 λοιπόν. 16, όχι 6. 4 ώρα. 6 ώρα. Χρήσα Στέργιο. 6 ώρα υπάρχει. 16 ή 6. 18. 6 ώρα το απόγευμα, Κώστα. Δεν πρόσεχα. Λοιπόν, 6 ώρα το απόγευμα. Ναι. Τα μέλη του. Ο Αλφα Σίγμα Ηρακλής, τα καλή του Κατσάνιο. Ο Αλφα Σίγμα. Ποια μέλη, ποια Αλφα Σίγμα. Καταρχήν δεν είναι Αλφα Σίγμα. Το ποδόσφαιρο είναι. Πάμε. Το ποδόσφαιρο είναι Αλφα Σίγμα. Θα έχει θέμα, έλα, πάμε. Θα φύγει το Μινελίκη. Βλέπεις με θέματα. Αλφα. Νάτο. Απολογισμός και παρέτηση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Είσαι ψημή. Βήτα. Παρετούμε. Εκλογές. Δικαίωμα συμμετοχής. Θα κατεβώ εγώ. Με δύο μη παιδιά συμμετοχή. Έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου. Ποιο μπορεί να το έγραψε, άραγε. Συμμετοχή με ένα μη. Ποιο έγραψε την ανακοίνωση. Συμμετοχή, παιδιά. Ποιο μήνυμα. Μετοχές κτλ. Λοιπόν, δεν ξέρω. Ετοίμαζε τα θέματά του ρε και δεν προλαβαίνει. Θε να μα πει τι ακριβώ θα. Βιαζότανε. Αυτό είναι. Περίμενε. Θα μα πει. Πε Κώστα τι γίνεται να κλείσει το ποδόσφαιρο. Καλά, δόξα τω Θεώ. Όχι, αυτό που λε πάντα. Αύριο θα ξεκαθαρίσει, να το. Δικαιώθηκα. Πού είναι η γενική συνέλευση. Λέμε. Τρίτη δεν είναι. Κρίσιμο διήμερο, ρε παιδί μου. Α. Κρίσιμο 48 ώρα. Αύριο ξεκαθαρίζει. Να ρωτήσω κάτι. Ποιοι παρετούνται. Εγώ και εσύ. Όχι, που λέει παρέτηση. Ο Βλαχοδημητρόπουλος και ο. Ωραία. Και πού παίζουμε τώρα. Β' ψημί μέχρι στιγμή. Μη Σμυρναϊκό. Μέχρι στιγμή. Μέχρι στιγμή. Γι' αυτό και αύριο. Φαντάζομαι δεν είσαι τον ίδιο όμιλο. Να πούμε. Ζωνανικό Βαθυλάκο είναι Β'. Ναι. Να με βήκαμε. Θα έρθουμε, εντάξει. Γιατί. Πού θα έρθει. Σιγά. Πού θα έρθει. Στο Βαθυλάκο. Βλέπετε με καταπλησμό δίπλα. Λοιπόν. Δεν έχει να μα πει κάτι παραπάνω κόστο για την έκτακτη γενική συνέλευση. Αύριο ξεκαθαρίζει. Αύριο ξεκαθαρίζει. Ηρακλάρα, όλε. Ωραία. Άρα δεν παίζουμε Super League πάλι. Όπως δείχνουν τα πράγματα, όχι. Μάλιστα. Άρα δεν παίζουμε ούτε Super League 2. Αυτό θα φανεί. Μάλιστα. Ο Γιαννούλης τι έγινε, φίλε. Πίσω και η Λοκομοτίβ Μόσχας δεν δίνει τα. Από τα 5, 6, 7, 9, 14 εκατομμύρια που τον κοστολογήσατε, τον Πεφταρά. Μαρσέικ. Χαμός γίνεται. Μαρσέικ, Μονακό. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά, ρε. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι μεταγραφές. Αν τελικά μείνει στον Πάοκ, εγώ μόνο. Δυσαρεστημένο δεν θα είμαι. Το Γιαννούλη το θέλω ακόμα στην ομάδα. Το financial fair play θα είναι όμως. Ναι, όντως. Θα βρεθεί άλλη λύση. Ποια λύση. Θα πουλήσω τον Τσουμπάκπομ. Τη West Ham για 8 εκατομμύρια ευρώ. Καταρχήν αυτό που είπανε για την αναπροσαρμογή του financial fair play ισχύει, έγινε. Θα γίνει χαλάρωση. Που θα γίνει χαλάρωση και τέλειο. 3 Ιουνίου. Μίσιτ. Α, ναι, πληρώθηκε. Τι. Θα μείνει. Πώς πληρώθηκε. Πληρώθηκε Sporting. Ποτέ. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, Χρήστα. Ναι, αγχώνομαι, εντάξει. Επειδή έχω, για το Μίσης, έχω επενδύσει. Για το έχω επενδύσει σε αυτόν τον παίχτη, γι' αυτό λέω, ρε φίλε. Ο Μίσης είναι μια καλή περίπτωση. Ο Μίσης θα παίξει, ρε φίλε. Σε περίπτωση επικοινωνία. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Να κάνουμε την κλήρωση. Να κάνουμε την κλήρωση. Λέω εγώ. Ναι. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό τη Φορόλ. Ό,τι ψωνίζετε από παγωτά, καφέδες, ενεργειακά ποτά κτλ. Παίρνετε ένα κουπόνι, κερδίζετε τρομερά δώρα. Για το διαγωνισμό των 7 χρόνων από την ίδρυση των 4ALL, των καλύτερων καταστημάτων γρήγορης εξυπηρέτησης. Και φυσικά περισσότερα μπορείτε να δείτε στο 4ALLstores.gr. Μέχρι το 9, ένα νούμερο. Κώστα. Το 5 θα πω. Το 7. Ένα είπε το 5, το 5 εγώ θα πω. Το 7. Το 5. Το 7. Ωραία. Το 6. Σπανούλη. Σπανούλη. Το 7 σαν τα 7 χρόνια 4ALL. Σπανούλαρο. Λοιπόν. Ο Βηματούλη και ο Αγκονίδη. 7 ή 5. 5. Α, μπέμπαμπλόμ. Του κύριε Πλόμ. 5-5, τελείωσε το 7. Το 7. Το 7. Ρε σηκώστα, μην μιλάς λίγο. Το 7. Είστε χαζί και οι δύο. Το 7, ρε. Εντάξει, το 5. Το 5. Το 5. Το 5. Κακιούση. Η πλάκα είναι και το 5 και το 7 είναι ο ίδιο. Να το.
Σήμερα η Τζόκερ. Δέκα εκατομμύρια παιδιά σήμερα το Τζόκερ. Δεν παίζω, Κώστα. Στεριό, σου είπα ποιο είναι το πρόβλημά μου. Ναι, ωραία. Πώς θα πάω να τα πάρω. Θα κανονίσουμε με δικηγόρο. Με δικηγόρο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τα δίνει, πρέπει να πας Αθήνα. Δεν είμαι ευχαριστημένος από το πώς ανεβαίνει το jackpot σε σχέση με τα χρήματα που παίρνει. Καλά, εννοείται. Ο ΠΑΠ. Εννοείται. Θα ανέβουν όλα, όλα καλά. Θα σώρω από την Κανταρίνα. Όλα καλά, όλα καλά. Εντάξει. Λοιπόν, όλα καλά. Ο Τζόκερ, παίζουμε όλοι. Παίζουμε Τζόκερ, ναι. Σήμερα μέχρι τις 9.30 κατάθεση δελτίων. Δεν 10 εκατομμύρια. Δεν ακούγονται τα 10 εκατομμύρια. Αυτό 10 εκατομμύρια. Εντάξει, θα κανονίσουμε. Θα κανονίσουμε. Παιδιά, εκεί στο Τζόκερ. Στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο. Όχι, στο μπάσκετ ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, τι στο ποδόσφαιρο. Είναι ακριβή στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ θα βάζα να παίξω εγώ. Πω. Αυτό που έχει καλύτερο. Έλα, πρόεδρε. Στέριο, στο μπάσκετ του πάρκου. Και να σουτάρω ένα τρίποτα. Μου δώστε μια πάσα να σουτάρω ένα τρίποτα. Θα το δεχόμουν. 200.000 ευρώ. Από τα 10 εκατομμύρια. Θα το δεχόμουν. Χορηγία. Σοβαρά λεφτά. Λοιπόν, θα το δεχόμουν, εντάξει. Θα έλεγα τον προπονητή. Ποιο προπονητή θα το δεχόμουν. Με 10 εκατομμύρια τι κάνω. Αγοράζω το Λίμπερο. Παίρνει 8 εκατομμύρια κατά αγοράζω. Δεν παίρνει 10. Όχι, δύο φορέ, εντάξει. 7.600 παίρνει. Αγοράζω το Λίμπερο. Και 4-5 άλλα ραδιόφωνα για να παίζω. Συγγνώμη, θα συνεχίσει να δουλεύει δηλαδή. Όχι. Ιδιοκτήτη θα είμαι. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Περίμενε. Αγοράζω το Λίμπερο. Ναι. Μια σουιτάρα στον Άρη παίρνω στο ποδόσφαιρο. Κουράστηκε. Και κάνω δώρο μια μεταγραφή. Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Είναι πολλά, δεν σου φτάνουν. Ανοίγω καινούργια γραφεία στο Super 3. Δεν σου φτάνουν. Καινούργια γραφεία στο Super 3. Όχι, όχι. Θα κάνω έργα υποδομών στο γήπεδο. Να μείνουν για πάντα. Δωροδοκώ έναν υπουργό. Δεν υπάρχει το ορδοκίνητο. Δημιουργώ. Θα το προσφέρει σε ένα τμήμα. Είναι έξω κάποιοι, δεν περιμένουν για το σπίτι. Ναι, άρα.